Τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα. Παπά, η γυλιά να βρω χαρά και ελπίδα. Παπά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλώς την Ιωάννα μας. Τι κάνεις η Ιωάννα μας? Καλημέρα. Είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά. Έτσι λέμε δηλαδή. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι αυτή τη στιγμή. Σαν να ήρθα από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία. Μεσχέ, μπαμπί, σε μπατμανιδί. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή. Γιατί λιγάκι συναχωμένη μητούλα. Στη Γαλλία είναι όλοι συναχωμένοι, δηλαδή. Έχουν μια προφορά. Όταν μιλάς, πρέπει να το μιλάς λίγο συναχωμένα. Αλήθεια, δεν το ξέρω. Όπως οι Ιταλοί τραγουδιστά ή άλλοι. Συναχωμένα. Δηλαδή, μιλάς και ρουφάς και τη μύτη σου από τη μιξούλα, κάπως έτσι. Καλημέρα σας. Και νομίζουν ότι οι Γάλλοι είναι συγκινημένοι, δηλαδή ότι είναι ευαίσθητοι, ότι έχουν συναισθήματα. Είναι ρομαντικοί, ρομαντικές χαμένες ψυχές. Μιξιάρδης είναι αυτό στην πραγματικότητα. Καλημέρα από το συναχωμένο κατά το ίμιση λόγο, επειδή σήμερα εμείς ακόμη αντέχουμε, είμαστε με τα παναντόλ μας, γενικά τα πίνουμε έτσι, τα παναντόλ του Τσακίρ Κέφι, τι να κάνουμε, άλλοι βγαίνουν έξω, πίνουν ποτά. Τα χαπάκια μας. Κομτρέξ, κομτρέξ. Εντάξει, τοποθέτηση προϊόντος θα μου πει κάποιος, αλλά παιδιά είναι θαυμα... Δεν πίνεις. Δεν τα έχω ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχω πέσει λοιπόν, το κοντρέξ. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ το φαρμάκων, δεν είμαι πολύ αυτόν, αλλά υπάρχουν τρία προϊόντα, φαρμακευτικά τέλος πάντων, τα οποία μου έχουν σώσει τη ζωή. Εντάξει, θα τα κάνουμε τώρα διαφήμιση, γιατί πώς να τα πούμε τώρα, να τα εξηγούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έρθουμε εμείς. Και την Coca-Cola, ας πούμε, δεν χρειάζεται διαφήμιση. Συχνά πυκνά την αναφέρεις. Το πρώτο, ας πούμε, είναι η Bepanthol, για την οποία έχουμε γράψει και τραγούδι. Τοποθέτηση προϊόντος, γνωρίζουμε όλο το καλοκαίρι, οι συνέπειες που μπορείς να έχεις από την έκθεση στον ήλιο, τις ευεργετικές ιδιότητες τις οποίες έχει συγκεκριμένη αλήφη, φαρμακευτική όμως αλήφη, γιατί η διαφορά αλήφη με αλήφη, κάτι άλλες που υποτίθεται να κουφίζουν και τέτοια, τίποτα μάπα. Δύο είναι τα Comtrex, επιπροσθέτω, τα Comtrex είναι εκείνα τα μαγικά πράσινα χαπάκια που όταν αισθανθείς μια αδιαθεσία. Πράσινα χαπάκια. Πράσινα, πράσινα. Αδιαθεσία του στυλ συνάχη, όχι οποιαδήποτε αδιαθεσία. Τα ρουφάς και δεν σε ρίχνουν στο κρεβάτι. Δεν είναι ότι σε σώζουν και σου σε απαλλάσσουν το συνάχι, αλλά παρά όλα αυτά σε διατηρούν. Έχουν μια μαγική ιδιότητα. Προφανώς αυτή η ιδιότητα είναι της αυθυποβολής. Είναι λίγο πλασίμπο. Και τρίτο φαρμακευτικό σκεύασμα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ναι. Ξέρω εγώ. Ξέρεις, κατάλαβες. Έχει να κάνει, ας πούμε, με μια περιοχή, ας πούμε, του οργανισμού. Ήμουν σίγουρη πρώτον. Μη συνεχίζεις το οποίο, αν εγώ συνεχίζω. Ναι. Άλλη, εγώ θα έλεγα ότι είναι δύο τα δικά μου τα φάρμακα. Ναι, αυτά είναι τα δικά μου. Για πες να πούμε όλοι τώρα, σαν παππούδια στο ΙΚΑ. Είμαι εγώ τρία. Ναι, ναι, σαν παππούδια στο ΙΚΑ, ουρά. Είμαστε εσείς με τι φάρμακα είστε, πολύ καλά. Για να ακούσουμε τα δικά σου. Το μόνο που με πιάνει είναι το Ποστάν. Το Ποστάν, εντάξει. Τα άλλα τα παίρνει απλά για να νομίζει ότι τα παίρνει και. Το Ποστάν όμω πραγματικά είναι δηλαδή η σχέση ζωή. Τα πάντα. Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τα πάντα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι σοκολάτα. Σοκολάτα, μάλιστα. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Και τρίτο είναι η μπύρα. Εντάξει. Από τα τρία φάρμακα αυτά είναι. Από τα τρία φάρμακα είναι η μπύρα. Γιατί μπορείς να τα πας και αντίθετα. Πίνεις μπύρα, μετά παίρνεις ένα ποστάν. Και ψωμίζεις μια σοκολάτα. Τρως μια σοκολάτα. Το ποστάν μετά την μπύρα, μάλλον ιδίως κατά τέτοιες ώρες πρωινές. Δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του ύπνου, ίσως να είναι το καταλληλότερο. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο τώρα. Σας είπαμε και όλο μας το ιατρικό. Απόρριτο. Ιστορικό και απόρριτο. Ίσως κάποιος κόσμος να συμπάσχει μαζί μας, να έχει τα συμπτώματα γενικότερα. Έχει. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, συμπτώματα είτε αϊπνίας, είτε συναχιού, είτε και. Από τον ήλιο λίγο δύσκολα αυτή την εποχή να καείς και να χρειαστείς Bepanthol ή άλλη. Είναι από αυτή. Έχω το πετάξει, το συνεχίζω. Είναι κάποια φάρμακα τα οποία για να γίνουν διαδεδομένα στο κοινό και ο κόσμος να αντιληφθεί, έχουν ακριβώς την ονομασία της χρήσης τους. Δηλαδή, αν σου πω τώρα. Πώς το λένε ρε εσύ εκείνο το καταπληκτικό που παίρνεις για την αυτιά. Δεν ξέρω από αυτά, ναι, ναι. Δεν με πιάνει. Δραμαμίνες για την αυτιά και τα λοιπά που δεν είναι. Να είδες, θα πάω τώρα στο τέτοιο. Δραμαμίνες για την αυτιά και τα λοιπά, ναι.
Αν πας να το ζητήσεις στο φαρμακείο και πεις γεια σας θέλω ένα εμέτο στοπ. Έτσι λέγεται, εμέτο στοπ. Πήρες και έφυγες. Ξεκάθαρα. Είναι ελληνική η πατέντα το συγκεκριμένο. Είναι η ελληνική προσέγγιση και ονομασία του συγκεκριμένου χαρτί. Υπάρχει ένα άλλο, ξέρεις, εγώ συνεχίζω, θέλω να το πω. Το οποίο πάλι έχει ως ονοματοδοσία την περιοχή του οργανισμού η οποία, την οποία αφορά. Δηλαδή περίπου τέτοιο στόπ. Τέλος πάντων, του συνεχίζω. Άντε, εγώ φαγώθηκα αυτά. Θα μου το πεις μετά γιατί δεν το κατάλαβα. Α, δεν το κατάλαβες τελικά. Ποιες περιοχές δεν μπορούμε να πούμε τώρα στον οργανισμό. Και έτσι λέγεται, στόπ. Στόπ, όχι, δεν το λες και στόπ. Κάχι, ναι. Ναι, τελειώνει σε συνολάρ. Κάτι φίλο μου, συνολάρ, συνολάρ αυτό και τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα, πολύ ωραίες πρωινές. Ξεκινάμε το πρωί μας. Με πρωινές εικόνες. Τα πάντα για την υγεία. Για αυτά, αυτά που δεν θα ήθελα να ξέρει κανένας. Άρα τι να κάνουμε, σαν εκπομπή είμαστε ζωντανός οργανισμός. Και ως ζωντανός οργανισμός οφείλουμε να εκθέτουμε το σώμα μας, το ραδιοφωνικό μας σώμα, στην ευχέρεια και στη διάθεση του κοινού για να ξέρει ότι είμαστε πάρα πολύ καλά στην υγεία μας. Άδε, στα μυαλά μας δεν είμαστε καλά για εκεί. Δεν έχω να σου πω κανένα φαρμακά. Δεν νομίζω. Εκεί δεν έχει. Εκεί άκου λόγο επειδή και άστος να λένε. Άστος να λένε, άστος να πούν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Το λόγο επειδή μάχη μου δυνατό ξυπνητό. Άκρας, υγεία, εντάξει τώρα ένα ψηλό συναχάκι της Ιωάννας, θα το ξεπεράσουμε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα, μικροπράγματα τώρα. Δεν μασάει τα νιάτα, ανάσα τα νιάτα δύο φορές, να ανασταίναμε, να αρρωσταίναμε και να μην μασούσαμε σε τίποτης. Στο πρωινό της τεταρτούλας μας, φτάσαμε στα μισά, στα χειρότερα δηλαδή. Όταν έχετε Τετάρτη λες δεν περνάει τίποτα, δεν πέρασε τίποτα, δεν θα περάσει τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, δεν είμαι ελεύθερος. Όχι. Όχι λες. Όχι. Εγώ μέχρι την Τετάρτη είναι όλα αυτά που λες. Ναι. Όχι, Τετάρτη και μετά είναι free, free to go. Ναι, αλλά τώρα είναι σχεδόν Τρίτη. Τι Τετάρτη και μετά. Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κόσμος που είναι ακόμα έξω από την Τρίτη. Άρα έχει ακόμα να... κοιμούνται και όταν θα ξυπνήσουν θα ξημερώνει Πέμπτη. Έτσι. Οπότε. Παιδί, μαμά, ξέρουν το κόλπο. Τι ώρα που είναι οι αρκούδες. Κοιμούνται εκεί, ξυπνάνε καλοκαίρι, τελείωσε 6 μήνες. Ούτε δουλειά, ούτε αυτό, κανένα μελάκι. Έχουν και το δικό σου, αλλά. Καμιά εγνατία να διασκίζουν τέτοια. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Batman. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Καλημέρα, Σταθμάρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα. Είμαστε καλά. Μας έχει περικυκλώσει το φαινόμενο Κατρίν, Ευρυδίκη. Ευρυδίκη. Ελληνιστή, είμαστε με την Ευρυδίκη τώρα. Τρελαίνει την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας και. Ναι. Άλλα πολλά. Βρόχα, καναχνιά, ομίχλη, λες και είμαστε στη μέση του ωκεανού. Η υγρασία, καλά αυτές τις μέρες, έχει μια υγρασία. Αλλά δεν μασάω, έχω το τζάκι αναμένο πάντα. Ωραίος, ωραίος. Έχω κουρνιάσει εδώ μέσα, δεν θα κουνηθώ καθόλου σήμερα. Μπορεί να ταΐσω τα ζωντανά μόνο και τίποτα άλλο. Και πού να πας και γιατί να πας, δηλαδή, ποιο το νόημα. Να σου πω, εγώ είμαι επαρξιακό τώρα ζήτημα. Τηλεόραση δεν έχω εδώ πάνω, μόνο ραδιόφωνο. Έτσι, μα εννοείται. Χθες είχαμε μια συζήτηση. Σε ένα τραπέζι που βρισκόμουν, ας πούμε, και τους εξηγούσα. Δηλαδή, έβγαζα τις διαπιστώσεις μου προς τα έξω. Θεωρώ ότι το ραδιόφωνο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ, ναι. Με τα σκουπίδια που δείχνει τηλεόραση, έτσι, ανέβει το ραδιόφωνο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ο κόσμος στρέφει. Ενώ θεωρούνταν ότι το ραδιόφωνο πάει να πεθάνει, ότι αλλάξει τίποτα. Όχι. Ο κόσμος επιστρέφει στο ραδιοφωνάκι και αρχίζουν και βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Χαιρόμαστε που είμαστε. Ή το πιστεύουμε μόνοι μας αυτό και δεν είναι. Εγώ το πιστεύω. Εγώ μαζί είναι πραγματικότητα. Έτσι. Σήμερα, τι έρευνα θα έχουμε σήμερα. Σήμερα θα έχουμε έρευνες. Θα έχουμε και ιατρικές έρευνες, θα έχουμε και ψυχικές έρευνες. Γενικότερα. Έρευνες να υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν επιστήμονες για να εφοδιάζουν την εκπομπή μας. Σε φιλούμε. Καλό κούρνιαγμα. Θα πετάξει κανένα λουκανικάκι τώρα. Έτσι, να φτιάξει μας λίγο. Ένα ξημερώσει λίγο πρώτα. Ναι. Έτσι. Κάνεις φάι πάνω στο ζάκι, βάζεις καμιά κατσαρόλα εκεί, καμιά φασολάδα, κάνα αυτό, κάνα τέτοιο. Έχω ένα τρίποδα. Ναι, αυτό έτσι ακριβώς. Και βάζω εκεί πέρα ό,τι γουστάρω να κάνω. Για το καλύτερο φάι σιγοψίνεται. Παχ, μας έκανες τώρα η κατάλληλη εικόνα. Να σε καλά, σε φιλούμε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Τσαου, τσαου. Αλήθεια, σκεφτώ τώρα με τον Τζάκι, ξέρεις, ρομαντική συντροφιά. Αυτές οι μαρτυρίες, πόσο μου αρέσουν. Εγώ σκέφτηκα τη φασουλάδα πάνω στο Τζάκι να σιγοψίνεται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάστανα. Κάστανα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Ένιωσε μια θαλπορία από τις πρωινές εικόνες που του μεταδώσαμε εκεί. Κάστανα σκέφτηκε, εντάξει.
Εντάξει, ο καθένα ό,τι αυτό. Αλλά κανεί δεν σκέφτηκε να είμαστε εκεί πέρα. Μπορεί κάστανε με το έτερο νήμιση ενδεχομένω πάνω σε μια φλοκάτη. Μια κουβερτούλα. Και σου αλάκι εκεί μετά πια. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ρομαντικό. Ρομαντική προσέγγιση πλάι από τη φωτιά. Απράι από την εστία. Διότι η φωτιά λειτουργεί και λίγο. Η εστία, το τζάκι, λειτουργεί λίγο σαν την τηλεόραση. Άμα κάτσω και εδώ λίγο τηλεόραση. Στο... Θα σε πάρει ύπνο. Από κάτσε και βλέπει το τζάκι για πολλή ώρα το ίδιο. Εντάξει, και εκείνο το ίδιο ενδιαφέρον. Μόνο με το ραδιοφωνάκι παραμένουμε ξύπνοι, παραμένουμε δυνατοί. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Αυτά θα τα πω όλα, θα τα πω όλα. Γιατί κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα το λόγο επειδή και ο Λίμπερ 107,4 είναι μια διαρκής άσκηση αυτοπεποίθησης για μας τους ίδιους. Δηλαδή τα λέμε για να τα ακούσουμε εμείς. Αχ, Παναγιά μου, τι κάνουμε και που είμαστε. Ωραία, που πάμε. Εγώ πάντως πιστεύω και το λέω πάντα για το ραδιόφωνο ότι είναι. Δεν θα πεθάνει ποτέ γιατί. Δεν θα πεθάνουμε εμείς ποτέ, κουφάλες τηλεοραθά αυτέ. Αυτό ναι. Θα είμαστε σε πανκ στην αυλή. Έτσι, καλά, πανκ. Ότι είμαστε πανκ. Η πανκ επιτάσσεται. Πανκ. Ναι. Ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί, 5 η ώρα. Ναι. Είμαστε πανκ. Τέλος. Ναι, γιατί πανκ δεν κοιμούνται. Δεν είναι πανκ, δεν είναι αυτό. Ναι. Δεν θα πεθάνει το ραδιόφωνο. Είναι αλήθεια. Γιατί είναι ένα μέσο το οποίο αποτελεί το υπέρτατο μυστήριο. Σκέψου πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν Facebook, δεν είχαν Instagram. Και δεν ξέρανε και νομίζω. Δεν ξέρανε τη φατσούλα μας. Έπρεπε να έρθουν στο live να σε δούνε. Εκείνα τα χρόνια. Έπρεπε να βγουν έξω να μας δούνε. Μας κατέστρεψαν. Εκείνα τα χρόνια έπρεπε να κάνουμε ραδιόφωνο, διότι δεν ξέρανε τη φατσούλα μου. Σου λέγανε αυτό τώρα θα είναι κανένα ωραίο. Καταλαβαίνετε. Γιατί θα πάω να το δω στο live. Θα γεμίσαμε κόσμο. Αλλά τώρα που βλέπουν τα μούτρα μας, δυστυχώς έχουν απομυθοποιηθεί όλα αυτά. Καταλαβαίνει τι συνέπειες υπάρχουν. Αλλά τι να κάνουμε, το ραδιοφωνάκι το απολαμβάνουμε και θα είναι το αιώνιο μέσο. Ναι, η τηλεόραση όντως όλα αυτά τα χρόνια έχει περιθωροποιηθεί, αλλά το ραδιόφωνο ασκεί ακόμη μια γοητεία, μια ειλικρίνεια, μια αλήθεια. Γενικότερα, συνολικά, όχι μόνο το δικό μας ραδιόφωνο, αλλά όλα τα ραδιόφωνα δεν είναι τόσο κατευθυνόμενα, δεν ασκούν τόσο εξουσία, είναι πιο ελευθεριακά, τρομποτινά, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τα μέσα. Διότι πληρώνει και λιγότερο από το ποιο θέλει πάει κάνει εκπομπή εφόσον δεν έχει οικονομικές απαιτήσεις. Ή τι σημαίνει ότι εντάξει ρε παιδί μου, περισσότερο βασίζεται στην ορμή και στην. Πώς να το πω λίγο έτσι άσχημα. Πρωί είναι στην κάβλα. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν είναι κακιά λέξη. Συγγνώμη, δεν είναι. Δεν πήρε έχετε στο λεξικό, ναι, οπότε. Ναι. Είναι αλήθεια. Τώρα τα έβγαλα από μένα, από μέσα μου, άλλο σουρωμένο είμαι από χθες η Ιωάννα μου αυτό, 6 και 21 λεπτά. Τι κάνεις, ε! Που λέει ο λόγος. Εντάξει, είχα κι εγώ μια έτσι ελαφρά τη διασκέδαση το βράδυ. Θα μου πει. Ποιο τα μαθαίνει αυτά. Αχ, δεν μα κατέστρεψα. Καμία καλή, τι είμαι, κάτι μαντράχαλου ήμουν, να μην νομίζει. Εμεί τέτοια αυτά, κορίτσα και αυτά τα έχουμε πού στην ηλικία μα αυτά. Σάμα την τα πω και για το άλλο το, ξέρεις, το άλλο το χαπάκι που έχει ευεργητικές. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Δηλαδή σου λέει αυτό τώρα, μην μπορεί να το πει, θα είναι κανένα έτσι. Αυτό. Τι είναι, μπλε είναι εκείνο, δεν είναι πράσινο το. Από ό,τι έχω δει στις ταινίες μπλε το φανερώνουν. Μπλε, ναι, δεν ξέρω, είδατε, δεν έχω ιδέα. Κάτι φίλο, όχι. Εντάξει, είμαστε μικροί ακόμη για αυτά τα χαπάκια. Στο πρωινό λοιπόν, ωρεξάτη. Είμαστε τι να κάνουμε. Σάμα τι μας έμεινε σε αυτή τη ζωή, στο πρωινό της Τετάρτης 15 του Νοέμβρη. Να έρχεται το τέλος του κόσμου, το παρουσίασες. Δεν κάθε μέρα. Μα έτσι κάνουμε. Και τέλος του κόσμου έχει μια μπάντα σήμερα που παίζει που λέγεται Dead Dance. Dead Dance? Όχι, παίζουν. Dead Ends. Α, μάλιστα. Που παίζουν αυτοί στο υπόγειο παίζουν. Στο υπόγειο παίζουν. Κάτι ξέρω, κάτι ενημερώθηκα. Τέλος του κόσμου, θα πας εκεί. Θα πας και εσύ εκεί, δηλαδή. Στους εκεί μπορεί θα είμαι, μάλλον. Μάλιστα. Ιωάννα, 0-2, κυρίες και κύριοι, οπότε παίζουμε εμείς. Επιλέγει κάτι καλύτερο. Και καλά κάνει σε κάτι να έρθει σε εμά. Ακούσε εμένα το γερό μπισμπίκι να αρχίζει να με πιάνει κάτι παραξιακά πάνω στο live. Αρχίζω, λέω. Αδειάζει το μαγαζί. Εσάς το χριστουγεννιάτικο θα έρθω. Τελείωσε, μας έκλεισε από τώρα. Δεν θα έχει κάτι άλλο εκείνη τη μέρα. Κάνα τέντεξ, κάτι τέτοιο, α πούμε, να παίζω αυτά τα μοντέρνα. Αχ, φιλελέδες. Θα φροντίσω να μην έχω. Από τώρα κλείσε. Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου. Γουρίους. Και Σαμψονά είναι σήμερα ψυχίου, καρτερίου και νεάρχου. Τόσο πολύ που δυσκολεύουμε να πούμε την εορτή, φυσικά δεν θα γιόρταζε κανένα όνομα. Αν και θα μ' άρεσε να με λένε Γούρι. Γούρι. Γούρι, γιατί ρε. Όχι Γιούρι, τίποτα καροσκό. Γούρι, με έχει κάνει καψούρι. Να κάνουμε μια παράφραση στο μεγάλο άσμα του εκλεκτού συναδέλφου του Νίκου του Καρβέλα. Χρόνια πολλά σε όσους ενδεχομένως να έχουν αυτό το όνομα, αλλά εδώ το εορτολόγιο δεν μας τους βγάζει ως εορτάζοντες. Οπότε δεν τους μνημονεύει κανένας.
είναι Παγκόσμια ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Ανάτα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τσαρόστιζε. Και ημέρα του φυλακισμένου συγγραφέα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άντε ρε γιού μου, υπερβάτα γαμώτη. Τι έγινε? Ποιον πινελικιά, πρωί, ποιον πινελικιά. Έχει κοιμισμένους. Καλά, 6-23 μόνο κοιμισμένους έχει. Δεν θα υπήρχε κανένας ξύπνιος. Αλλά τι έχει, καμιά κίνηση στο δρόμο, κυκλοφορεί? Όχι, πάει λες και πάει βόλτα. Και άμα πηγαίνει βόλτα, πού το ξέρεις? Μπορεί να γύρισε από καμιά έξοδο. Άμα γύρισε να κάνει δεξιά να περάσει το αφεντικό της πόλης. Έτσι, αυτό πρέπει. Πώς οι άλλοι έχουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τον Ι, που σημαίνει νέος οδηγός, εσύ πρέπει να έχεις το Α, αφεντικό της πόλης. Και στον μπροστά για να σε βλέπω από τους καθρέφτες. Τι λέει? Τι έγινε, τι λέει? Καλά είμαστε, τι να πει. Δεν βαριέσαι? Σίγουρο είμαι ότι στο τραπέζι που ήσουν χθες δεν πλήρωσες. Πλήρωσα. Κατάλαβα, έτσι πως το είπες, άστο. Όχι, αλήθεια όλα, μέχρι τελευταίας ρανίδος. Μη σου πω και παραπάνω. Αλήθεια. Γι' αυτό βρέχει. Γι' αυτό, γι' αυτό είμαι έτσι τραχωρεμένος. Μην νομίσεις. Όχι, όχι, τι θα την πληρώσουν να δω. Τι να κάνεις, τι να κάνεις, γι' αυτό. Τον έφερες εσύ καλέ τίποτα πρωινό? Πάντα. Εννοείται τον έφερα. Η Ιωάννα είναι πάντα μου φέρνει κάτι. Μουστουκούλουρα. Μουστουκούλουρα μου φέρε. Τι μουστουκούλουρα? Ούτε Αλβανίδε τα τρώνε αυτά. Γιατί ρε δηλαδή? Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή Αλβανίδη τον χειρότερα με φαγητά από εμά. Έχει δοκιμάσει αλβανικά φαγητά, είναι πολύ νόστιμα. Καταρχήν έχουν περισσότερα λεφτά από εμά. Τραβά τίποτα, κάνα ζόρι με κανένα Αλβανό και τι. Να σου πω, να μην σε νοιάζει. Να μην σε νοιάζει, ακριβώ έτσι. Δεν κατάλαβα. Για πολλά δεν μα τα είπε και είμαι εδώ τώρα στην Εγλαντία και θα έρθω εκεί και θα έχει θέματα. Άμα έρθει να φέρει καραμέλε για το λαιμό. Καλά, χολ θέλουμε. Ναι, χολ. Καραμέλε για το λαιμό. Ναι. Τώρα είμαστε στον αέρα. Έλα, σταμάτα μέσα πρωί. Αμάν βρε. Θα έρθει σήμερα εκεί στα μέρη σου, παίζουμε. Πού παίζει? Ωραία, διαφήμιση. Δεν τα ξέρει, να τα μάθει. Ραλετάντο. Πού είναι αυτό, ρε? Κωνσταντινούπολη 140, είναι εκεί που στρίβει το 31 και μπαίνει στη Νέα Εγνατία. Ένα μεγάλο μαγαζί, ωραίο. Σκαφενείο. Πότε άνοιξε αυτό? Δεν έχει πάρα πολύ. Το καλοκαιράκι άνοιξε, δεν είναι πολύ παλιό. Εκεί στου τρει ιεράρχε. Τώρα δεν τα ξέρω και πολύ αυτά τα τέτοια. Μια εκκλησία έχει, κύριε φίλε. Τι μια εκκλησία, εντάξει, οκ. Okay. Εσύ που είσαι τη θρησκεία τα ξέρει καλύτερα. Ναι, σίγουρα με. Γι' αυτό σου λέω όλο. Τα σταυρίδια τα καταβάζει και τα ανεβάζει. Εγώ δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά που λέει, ρε. Άντε, φιλιά, καλό δρόμο. Ρίξε και σε κανένα για μας. Τσαο. Με τις καλές εικόνες, με τις καλές διαθέσεις, με τις καλές προαιρέσεις, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή συντροφεύει τον μάχημο κόσμο του πρωινού, τον αγνό εργαζόμενο που ξυπνάει. Και είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτού, Ιωάννα μου. Είμαστε τεράστια συντροφιά για το πρωί, να ξέρεις, με το νου μας. Ναι. Αλλά εντάξει, ξυπνάνε το πρωί, ξέρεις, όλοι το κάνουν μηχανικά αυτό που λέγαμε πήγε το ραδιόφωνο. Θα μπουν στα μάξ, θα ανοίξουν, απλά θα ακούνε ένα βγούμε στα αυτιά τους, ένα στην πραγματικότητα σαν παράσιτα. Γιατί άμα βάλεις μουσική και μπεις στο αυτοκίνητο και πας στη δουλειά, σε πιάσει ύπνος. Είναι και βάζεις και λίγο καλοριφέρ γιατί τα έχεις φύγει. Τώρα είναι σωστό κι αυτό. Εκεί να δεις. Οπότε είναι αφύπνιση. Μπύρι. Δηλαδή τώρα άμα καθόμασταν δυο ώρες και ήμασταν απλά έτσι, βάζαμε ξέρω, το πέταγμα μιας μέλισσας. Ήμασταν μπύρι και να κάναμε ένα ένα ενοχλητικό τέτοιο. Θα ήταν ακόμα καλύτερα, διότι θα διατηρούσαμε σε επαγρύπνηση όλο τον πρωινό κόσμο αυτό. Κάπως έτσι μας ακούνε τόσοι άλλους. Στο 231-0287-38 επικοινωνούμε, συζητούμε, εκθέτουμε μέσα τον ψυχικό μας κόσμο προς τα έξω, διότι κυρίες και κύριοι, η εκπομπή πάνω απ' όλα είναι εκπομπή ψυχανάλυσης. Ένα μικρό διβάνι, ένα μικρό κρεβάτι ψυχοθεραπευτού. Πρωτίστως εμείς δηλαδή. Έτσι είναι αυτοί που χρήζουμε. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε και ένα καταπέμπτο να έχουμε εδώ πέρα. Για τα διαλύματα. Όχι, τα διαλύματα δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ. Τι να κάνουμε. Και FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και φυσικά λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί δεχόμεθα τα like σας, δεχόμεθα τις παρενέσεις σας, τις προτροπές σας, τις επισημάνσεις σας για ό,τι κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Ουσιαστικά είμαι όλοι αρχισυντάκτες αυτής της εκπομπής. Δηλαδή, διότι καθημερινά μου στέλνουν ό,τι βλακεία δύο καθένας που θα την πάει κουτσί στραβή στον πάει Μπατμανίδη. Αυτό
από τους δεξιούς, τι χαρά με γεμίζει. Ότι μπαίναμε στη βλάκια που θα δει άλλος να σκεφτεί εμένα. Κάνα σοβαρό, βέβαια, ποτέ, ας πούμε. Εγώ γέλασα πάρα πολύ με εκείνο το post που κάνεις στο σταυρό σου μπροστά. Στον Παπανδρέο, ναι. Ναι. Και γέλασα τόσο πολύ. Γιατί το εννοούσανε ότι σε κράζανε, αλλά το εννοούσανε. Το εννοούσανε, το πιστεύανε. Ότι εμείς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί θα μου πείσαμε να βγαίνω και κάνω εκπομπή στα ραδιόφωνο, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας, τον Βίντεο Κλαμπά από την Ιερά Πέτρα, τον αγαπημένο σου Ιωάννα. Είσαι η αγαπημένη του και εσύ, αμοιβαία τα αισθήματα. Μου έφαγα, λέει, την κάρτα κάτι απροπόνητα κορμιά ενός αθηναίζικου αθλητικού ραδιοφώνου. Παίρνει και σε άλλα, μας απατάς. Αχ, και Αθηναίοι τώρα, μην αρχίσουμε, γιατί γυρίσανε τα γρανάζια, γυρίσανε από την ανάποδη τώρα. Πιάσανε, λέει, στο στόμα τους τους Boston Celtics και δυστυχώς δεν μπορώ να παρεύω. Δεν μπορώ να σε πάρουμε εμείς, έτσι δεν παρεβαίνει κανένα. Τζάμπα είναι, άμα θέλει, τι λέει, μην μα σε πάρουμε. Να ξέρετε ότι ακούω φανατικά, χορεύω σιρτάκι και ο Πεντοχίλιαρα περιμένω τον εφιάλτη της κυρίας Ιωάννας. Είδες, μας δίνει το στίγμα. Και είδε όντως εφιάλτη, είδε εμένα στον ύπνο της. Είδα. Μεγαλύτερος εφιάλτης και μετρά δευτερόλεπτα. Αυτά. Για να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις ότι θα έρθει την άλλη εβδομάδα να μας έχει πληροφορήσει όλο τον κόσμο. Ο φίλος μας ο Βίντεο Κλαμπάς. Λέω να φτιάξουμε αφίσες. Να του κάνουμε μια τελετή υποδοχής. Ναι, όντως ο εφιάλτης Ιωάννας μας ή το εγώ. Τώρα πώς να μετά από μερικούς μήνες υπομονής. Να με δει λίγο στον ύπνο της, να πούμε τα νέα τα κορίτσα. Σε είδα. Ναι. Σε είδα επιτέλους και ήσουν όπως είσαι. Χαλιά. Χαλιά μαύρα. Και αυτό ήταν εφιάλτης. Θα μπορούσε να με δει με ένα κουστούμάκι λίγο πλημμένο, ξυρισμένο, καθαρό. Αυτά τίποτα. Έτσι όπως είσαι. Με τις φόρμες. Ότι ήρθαμε και κάναμε εκπομπή. Ναι. Και εγώ ήμουνα στην εκπομπή, αλλά με κοιτούσα με άλλο πρίσμα. Και είχαμε και ένα ηχολήπτη εδώ πέρα που έκανε τη δουλειά. Άρα εσύ είχες πιο πολύ ελευθερία του λόγου και κινήσεων. Γιατί κόβω τον εαυτό μου, δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεις. Χρυσά χρόνια ζήσαμε στον ύπνο της Ιωάννας, δηλαδή χρόνια, είδες, χρόνια Πασόκα. Είχαμε και ηχολήπτες εδώ και άλλα μέλη και γραμματείς και τέτοια πρωί-πρωί. Από το παρελθόν στο μέλλον. Έτσι. Λοιπόν, για να φέρουμε, κυρίες και κύριοι, την ανάπτυξη εντός των Ερτζιανών, οφείλουμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί έρχονται τα χρόνια, τα μεγάλα της ανάπτυξης, και θα σας αναφέρω μετά. Γιατί τις τελευταίες μέρες δεν ξέρω γιατί, ιδίως τώρα επηρεάστηκα μάλλον από το κοινωνικό μέρισμα του Αλέξη Τσίπρα, που μοιράζει δεξιά και αριστερά λεφτά, να πούμε. Λεφτά. Γίναμε Κουβέιτ, ας πούμε. Δίνουμε, ξέρεις, το Κουβέιτ και σε αυτά και στα Εμιράτα. Ναι, έχουν όλοι, ξέρω. Ούτως ή άλλως απριόρι έχουν χρήματα. Σε αυτούς χρέη το χρήμα, σε εμάς χρέη το χρήμα. Πολύ σωστά το είπε η Άννα μας, σε εμάς χρέη. Έτσι ακριβώς. Και τώρα είμαι σε ένα mood, ας πούμε, που δίνουν διάφορες κατευθύνσεις στον κόσμο να ανοίξει επιχειρήσεις, να κατευθυνθεί έτσι εδώ, να σπάσουμε δηλαδή τη μονοτονία της αεργίας. Γιατί δεν είμαστε άνεργοι στην πραγματικότητα, από επιλογή. Γιατί ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Anyway, θα πάμε να κάνουμε όλα αυτά. Ήταν ένας πρόγος για να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μπας και μας έρθει κανένα ψηλωτής και μας ή στην τσεπούλα μας. Συντονισμένοι το λόγο, επειδή, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει δυναμικό. Πω, τι χάλια MP3 είναι αυτό που έβαλα. Πα, δεν μ' αρέσει. Μου χάλασε όλη την εισαγωγή που είχα να κάνω για το δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Συμβαίνουν αυτά και στις ζωντανές εκπομπές. Είδε σαν τον τυφώνα Ευρυδίκη και ήθελα να μεταδώσω. Απλά και μόνο, γιατί δεν θα είμαι και ο μόνος. Όλοι αυτό το αστείο θα το έχουν κάνει ούτως ή άλλως προηγούμενες ημέρες. Το τυφώνα. Εντάξει, δεν είναι τυφώνα, αυτό το καταστροφικό το έτσι, το τέτοιο. Το καιρικό φαινόμενο με την επωνυμία Ευρυδίκη, το οποίο υποτίθεται ότι πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό και είπα να σου βάλω και κάτι ρόκα, Ιωάννα μου. Αλλά θα τα καταφέρω. Εντάξει, τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι όμως να ξέρα, εσύ αν με αγαπάς. Όχι, θα τα καταφέρουμε, θα το βάλουμε. Δεν είναι έτσι. Άκου εδώ, ροκιά. Ποιος Λένι Κράβιτς. Ευρυδίκη. Γιατί να τα παραμερίζουμε αυτά, γιατί να τα υποτιμάμε. Εγώ θα έλεγα ότι προτιμάω εσένα να τραγουδήσεις, άμα δεν παίζει το συγκεκριμένο. Τι λες, παιδί μου, την έχεις ακούσει την Ευρυδίκη. Καταρχήν με έχεις ακούσει εμένα. Έχεις ακούσει, ναι. Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Έτσι, να ξορκίσουμε το κακό, το οποίο δεν μας πλήττει, δεν μας επηρεάζει. Απλά και μόνο πλήττει όσους παρακολουθούν τηλεοράσεις και πανικοβάλλονται από τα όσα διαδίδουν εκεί οι οθόνες. Ξεκίνησα βόρεια, για μας λέει, περιθώρια. Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει, ε? Όχι. Τώρα μπορεί, λέει, άμα είναι να μου βάζεις δύο τραγούδια, δεν πρόκειται να ξανάρθω στην εκπομπή. Άκου γιθάρα, για μας αυτά είναι τα ροξ. Πολύ. Ωχ, έτσι να φύγει η πρωινή τέτοια. Δεν πρόλαβα ξανά να
Πάμε Ιωάννα. Τρελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι όμως να ξέρα έτσι αν μ' αγαπάς. Αγαπάς. Έχω και τον ίδιο τόνο με την Ευρυδίκη. Αυτό είναι το κυριότερο, ας πούμε. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μαζί ντουέτο. Λίμπερο 107,4. Εδώ στο 231-0287-38 για επικοινωνούμε. Ανταμώνουμε και στο FM κενό μηνυματάκι, το μηνυματάκι σας, το οποίο αποστέλλετε στο 54526. Επικοινωνούμε γραπτός και φυσικά επικοινωνούμε και facebookικός και ιντερνετικός. Με όλες τις επιλογές. Και λέγαμε λίγο πιο πριν για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε την ανάπτυξη αυτή τη χώρα, η οποία νομίζω ότι έρχεται, είναι πρώτο πυλόν. Θα είναι ένας, θα είναι ένας τυφώνας Ευρυδίκη και η ανάπτυξη. Θα πρέπει να της βρούμε ένα όνομα, γιατί δεν θα ξέρουμε πού να διαχειριστούμε τόσο πολύ χρήμα, που αν το βάλουμε. Ανοίξτε μπαούλα, ανοίξτε κρεβάτια, στρώματα για να τοποθετήσετε, κυρίες και κύριοι, τα κέρδη. Το Bloomberg, αυτό το γνωστό οικονομικό περιοδικό που συχνά πυκνά, ας πούμε, έβγαζε ότι έρχεται καταστροφή για τη χώρα τα παλαιότερα χρόνια. Τα ξεχάσαμε αυτά. 2015, θυμάσαι που. Όχι. Τα βγαίναμε από τις Ευρώπες, θα ερχόταν εκεί το χάος. Πότε έγιναν αυτά, καλέ. Πολλά σπρώμαυρη τηλεόραση είχαμε, δηλαδή, κάτι χρόνια πάρα. Τώρα μας βγάζει μια νέα οικονομική ανάλυση, βάσει της οποίας η Ελλάδα, λέει, ελπίζει σε ανάκαμψη μέσω. Τι πιστεύεις, ας πούμε, δηλαδή κάτι, είναι αγροτικό το προϊόν αυτό με το οποίο μπορεί να έρθει η ανάκαμψη? Είμαστε μια χώρα που έχει αγροτικά προϊόντα. Θα μπορούσε να είναι. Μέσω μανιταριών. Έχεις ένα point σε αυτό που αναφέρεις, διότι δεν είναι τα μανιτάρια, αλλά είναι η κάναβη. Ιωάννα μου. Τα μανιτάρια προφανώς εσύ εννοείς, τα μανιτάρια τα έτσι. Φυσικά εκεί είναι τα μανιτάρια, ναι. Πλευρό τους που τα σοτάρουμε. Αυτά που τρώμε. Αυτά που τρώμε. Καλά, όλα τα τρώμε, δεν έχει να κάνει, μην νομίζεις, μην αγχώνεσαι. Αλλά όχι, μέσω κάναβης, αλλά εντάξει, για να μην βιάσουν τώρα εδώ οι κακοπροαίρετοι. Μέσω κάναβης, η οποία θα καλλιεργηθεί δια ιατρική χρήση. Επιτέλους, είναι πολύ σοβαρό μέτρο και υφίστανται και ιατρικά αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν ευεργετικές ιδιότητες και ανακουφίζουν ασθενείς συγκεκριμένων παθήσεων. Θα μας πει κανένας άλλος, γιατί ρε φίλε, εγώ δεν είμαι ασθενής, να πούμε, δεν εγώ να έτσι. Και μάλιστα λέει το ίδιο το Bloomberg προβλέπει ή προσβλέπει ότι η χώρα μας θα αποκτήσει επενδύσεις άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου. Πού να αρχίσουμε, δηλαδή, να τη μοιράζουμε εδώ, να γίνουμε. Να την καταναλώνουμε κιόλας. Σωθήκαμε, παιδί μου, θα γίνουμε ένα ημιράτο κι εμείς. Θα έχουμε τις συγκεκριμένες. Μα σκέψω, άμα κάνει καλά το σώμα, κάνει καλά και το πνεύμα. Ναι. Εγώ τα έχω πει, ας πούμε, δηλαδή, τώρα μας ακούσει, δεν ξέρω αν φτάνε ποινικά μηνύσιμα και κολλάσιμα για την προτρεπώ. Αλλά σιγά-σιγά μας ακούνε τώρα. Καλά, σωστό και αυτό. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, βάλ τους, ας πούμε, όσους. Πώς είναι στην Ολλανδία και έχουν πάνε εκεί στα coffee shop. Είναι ελεγχόμενα όλα και στην Ολλανδία δεν είναι. Εγώ το υποστηρίζω και στη σχολή μου, τα λέω. Α, νομίζω ότι υποστηρίζει και στη σχολή σου να έχει τέτοια χρήση. Για πιέζει για μάθημα. Δεν γίνονται, τέλος πάντων. Αλλά όταν αρχίζουμε συζητήσει και τα λοιπά, εγώ δίνω το παρόν. Δίνει το παρόν και ενισχύει. Τώρα, είναι πράγματα του. Το διαβόλου. Το διαβόλου, ναι, εντάξει. Άμα το πάμε έτσι και βρε το Θεό, μπορεί να δεις με αυτά εδώ. Ο Θεός, άμα δεν έβαζε το σπόρο, δεν θα φύτρωνε. Σωστό και αυτό. Τα λένε εδώ τα παιδιά της θεολογίας, τέτοια ωραία πράγματα μαθαίνουν. Οπότε. Έτσι. Υπάρχουν και τέτοια από αυτό, ή πιο Θεός και έφτιαξε την πλάση. Αλλά και στην Ολλανδία είναι ελεγχόμενα εκεί που υποτίθεται, νομίζω ότι είναι ένα κράτος, μια χώρα κολασίας. Όχι, πάνε σε συγκεκριμένους χώρους όπου κάνουν την συγκεκριμένη χρήση. Και εδώ θα μπορούσαμε να τους πηγαίνουμε, ας πούμε, τι να σου πω, κάτι το βραχονισίδι, το έχω σκεφτεί αυτό. Από το να είσαι στην Ολλανδία μέσα εκεί στη βρόχα, μέσα στην μέσα στην καταχνιά. Πάτσε εδώ, Ελλάδα, ήλιος, διακοπές, βάλσε μια βραχονισίδα. Τους πάμε τώρα και στα δάση μας και στα δέντρα και στα πουλάκια τσιουτσιού. Εκεί μπορούμε να πάμε μόνοι μας να πετάμε τα πάμπερς, να πετάμε τα σκουπίδια, να πετάμε τα τενεκεδάκια. Τους ή άλλους μπορούμε μόνοι μας να λειτουργούμε διαφορετικά. Έτσι θα έρχεται εδώ τουρισμό, το κάτω του θαράζει αυτό, το γίνουμε μια μικρή Τζαμάικα εκεί η Ελλάδα. Τι νομίζεις? Άμα το γινόταν αυτό, δεν θες να βάλεις ψηφιότητα για υπουργό καλοκαιρινή αντιδιασκέδαση? Το καλοκαίρι όλη την ώρα ακούμε ρέγγε. Όπου και να πας, ρέγγε. Και λες εσύ τώρα αυτοί όλοι εδώ. Τι γίνεται να μου, τι είστε? Έτσι πάει το πράγμα. Λέει, όσοι επενδύουν στην ιατρική χρήση της κανάβης τρέφουν τώρα, λέει, το βλέμμα στην Ελλάδα. Μας βλέπουν τώρα εδώ, γιατί σου λέει, παιδιά, εσείς
πίσω την καταλληλότερη, όπου λέει το ζεστό κίνη, όλου το κλίμα και μια ενδεχόμενη ευνοϊκή νομοθεσία στο μέλλον θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κυβέρνηση να υλοποιήσει την υπόσχεσή της για έξοδο της χώρας από την επταετή οικονομική κρίση. Δηλαδή, κάτω η Χούντα, πάνω η Φούντα, εδώ το προαιώνιο ας πούμε σύνθημα θα βρει εφαρμογή. Αυτά λέει, αναφέρει το Bloomberg που φιλοξενεί δηλώσει του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος σημειώνει συγκεκριμένα πως οι παραγωγοί έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να διοχετεύσουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε project κατασκευής θερμοκηπίων και την καλλιέργεια και παραγωγή της κάναβης. Όμως εδώ καλλιεργούσαμε τους έχουμε μια καπνά, δηλαδή, καπνά λιγότερα. Επιφέρον στον οργανισμό. Δεν ξέρουν την τέχνη, καλά. Στο χωριό μου. Για εμένα και στο δικό μου. Καπνοχώρη το χωριό εκεί. Τα σέρα γενικά, ναι, είχαν εκεί. Και το κλείς. Εδώ η πρώτη, να, η πρώτη επενδυτέ. Σε εμάς να έρθετε, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις. Αλλά ουδέποτε γνωρίζουμε τις ιδιότητες του συγκεκριμένου φυτού. Απλά και μόνο για λόγους ανάπτυξης μπορούμε να. Θα μπορούσαν οικειοθυλώς να προσφερθούν. Σαν πειραματόζω. Συμπολίτες μας. Ναι. Και πειραματόζω φυσικά. Και δεν θα είχαμε και ιδιαίτερο θέμα. Ξέρω, ο κόσμος θα ερχόταν και θα δούλευε. Θα τα χάιδευε. Θα τα φιλούσε τα φυτά. Μωρό μου, πώς μεγαλώνεις. Πώς θα είχαν σχέση κανονικά. Σύμφωνα λέει με την κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποκτήσει μερίδιο 200 δισεκατομμυρίων ευρώ στην παγκόσμια αγορά καναβής. Ένα τεράστιο χρηματιστήριο είναι αυτό τώρα, είναι εμπόριο, δεν είναι αστεία, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Άλλωστε λέει, όπως σχολιάζει το δημοσίευμα του Bloomberg, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βασίζεται στις επενδύσεις, φέρνει την ανάπτυξη ο Αλέξης, για να οδηγήσει την οικονομία σε ανάκαμψη και να επιτρέψει την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα της διάσωσης. Από αυτό θα βγούμε από την κρίση. Κατάλαβες. Τουλάχιστον βρήκε μια λύση. Ναι. Η οποία. Ναι. Που χαζίζει. Αυτό. Βρήκε άλλη λύση. Βρήκε άλλη λύση. Που λέει το παλιό τραγούδι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα που μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει καμία σχέση η χρήση. Και είναι εντελώς άλλη πηγή. Η ποικιλία και άλλη ποιότητα. Είναι κάναβη για ιατρικούς σκοπούς. Αποκλειστικά με συνταγή γιατρού. Με το ένα με το άλλο. Με κοιτάει τώρα παράξενα η Ιωάννα. Κοιτάω μετά... γιατί σκέφτομαι ότι άμα το παρουσιάσουν έτσι, ναι, θα γίνονται πιο πολλές διαρρήξεις στα νοσοκομεία, διότι σε... θα αδειάζουν από προμήθειες. Και θα έχουμε λήψη από γάζες, από ιατρικά διάφορα, ναι, και έχουμε και λήψη από κάναβη. Σπάνε, πώς θα έλεγα. Ο Πάριος δεν έλεγε και σπάω φαρμακεία να βρω τα χάπια μου. Και σπάω φαρμακεία να βρω τα τσιγαρλίκια μου. Θα λένε, εντάξει, τουλάχιστον θα μας αφήσουν τις γάζες. Αλλά κάτι θα πάει, υπόλοιποι ασθενείς, ας πούμε, θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι. Ωφελημένοι. Μόλις λέει μια εγκατάσταση που θα αποτελούνταν από 12 ως 15 θερμοκήπια κάναβης θα μπορούσε να δημιουργήσει 400 θέσεις εργασίας, Ιωάννα μου. Ένα μελητή ποσότητα. Σύμφωνα με ομάδα εργασίας που προετοιμάζει το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της ιατρικής κάναβης στην Ελλάδα. Αυτή την ώρα που η ανεργία από το Νοέμβριο του 2011 βρίσκεται πάνω από το 20%. Καλέ, έπεσε. Εγώ την ήξερα την ανεργία καμιά 30%. Τι έχει αφήσει. Ούτε έγινε 20%. Ή μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της κάναβης μέχρι το τέλος του έτους. Και η έγκρισή του θα έδινε τα χρονικά περιθώρια και καλλιέργεια στην περίοδο του ερχομένου καλοκαιριού. Υπήρχε άνθρωπος κάποτε που μου είχε πει, με εκμυστηρεύτηκε ένα βράδυ στα μπάρ σου εκεί της Ακολασίας, ότι ψήφισε Γιώργο Παπανδρέου. Διότι περίμενε ακριβώς αυτό να νομιμοποιήσει το τέτοιο. Και λέω, καταλαβαίνω γιατί ψήφισες και χωρίς να περίμενες να το νομιμοποιήσει. Έτσι πως είσαι, αν έχεις αυτή ας πούμε, την προσέγγιση. Εννοείται, είσαι... για Γιωργάκη ήσουν. Όμως. Ναι. Μετά μας πήγες στο Καστελόριζο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Είναι σίγουρα για ιατρική χρήση, γιατί πιστεύω. Θα πίνει ο Λευτέρης, θα βλέπει Αγία Σοφιά. Θα πίνει ο Αριανός, θα βλέπει Super League. Το ίδιο ισχύει και για τον Ηρακλειδέα. Ναι, ο Παοξής θα πίνει, θα βλέπει πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Θα πίνει ο Ολυμπιακός, θα βλέπει ο Μίλους ότι κατακτάει το Champions League, ότι κάνει νίκη εκτός έδρα. Άρα είναι για ιατρικούς. Για να μην έχεις τα οράματα αυτά, τις παρεστήσεις, κανονικά θα καταφεύγεις. Ή από την άλλη να λες, γιατρέ, δεν είμαι καλά, έχω να πάρω πρωτάθλημα 30 χρόνια. Θα μπορούν να πίνουν κιόλας και αυτοί που έχουν. Εθνικιστικούς λόγους που δεν θέλουν να πίνουν κατουρημένο από ούτε. Ναι, από όλα έξω. Μια χαρά η Κίνα. Σαν Κίνα δεν χωράνε παδικά. Εκεί μια χαρά, οτιδήποτε από όπου κι αν είναι, δεν προσφεύγουν. Καλημέρα. Έτσι, γι' αυτό σου λέει μια λύση. Κάθε οπαδός ξέρει, έχει τα οράματά του και τις παρεστήσεις του.
Σου λέει, παοξίδες ονειρεύονται πρωτάθλημα. Οι αξίδες γήπεδο. Περγανεί το ένα, ρακλειδί στο άλλο. Θα του λέει ο γιατρός, χαλάρωσε ψηλέ. Καταρχήν για τον ηρεμά, πώς να το πεις τώρα τον παοξίδε να πάρεις πρωτάθλημα. Έτσι κιόλας θα... Ανέβει και η δουλειά των ψυχολόγων. Γιατί αν πηγαίνουν και λένε το πρόβλημά του, γιατί δεν είναι καλά, πάρε ένα. Πάρε ένα. Τότε φιλαράκι, σε μορφή χαπάκι, πώς αν δεν ξέρω. Αν νόμιζα το είπε, πάρε ένα φιλαράκι, φιλαράκι. Φιλαράκι, τέτοιο, ναι, ναι. Σε αντίθεση, λέει, με ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες όπως στην Ουγγαρία και σε διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ξεχάσαμε, κάναμε σαρδάμι στη χώρα μας. Θα μας πούνε τώρα εδώ ότι είμαστε ανθέλινοι στην Ελλάδα. Αχ, και μελάδια γι' αυτό. Η καλλιέργεια και η προώθηση στην αγορά θα έχει μόνο ιατρικό σκοπό. Δηλαδή στην Ουγγαρία τα ρουφάνε και να πούμε τα έτσι τους. Πλάι στον Δούναβη. Μάλιστα. Χιλιάδες, λέει, ελληνικά νοικοκυριά τα οποία έχουν μέλη που υποφέρουν από σοβαρές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος και οι νόσους του Πάρκινσον θα μπορέσουν να λαμβάνουν φάρμακα που παράγονται εδώ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, όντως πέρα από την πλάκα, που μπορεί να δεκομωθούμε το γεγονός, αλλά αποδεδειγμένα υπάρχει ανακούφιση σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες, όχι απλά ευπαθείς, ομάδες που έχουν πληγεί από κάποια αρρώστια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραπέμπει σε έρευνες που δείχνουν τη θεραπευτική αξία που έχουν τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα. Η καναδική, λέει, Till Ray, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κανάμες για ιατρική χρήση, γνωστοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι σχεδιάζει να επενδύσει 20 εκατομμύρια ευρώ στην Πορτογαλία. Να έρχονται οι Πορτογάλοι και μας παίρνουν τις επενδύσεις. Ξυπνάτε! Τα προϊόντα μας πάρουν. Μας πάρουν τα προϊόντα και εδώ, ας πούμε, τα χώματα τα άγια της Ελλάδος που ευνοούν τέτοιες παραγωγές. Βγάζουν την καλύτερη ελιά, βγάζουμε. Πώς πάμε. Δύο σκαλαμάτα εκεί που ό,τι έχει να γίνει. Χαμός. Ποντάρουν, λέει, στην αυξημένη ζήτηση που θα υπάρξει στην Ευρώπη. Έχουμε, λέει, συζητήσει με 20 διαφορετικές χώρες μέχρι στιγμής, σημείωσε ο εκπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας. Εάν έπρεπε, λέει, να διαλέξουμε κάποια άλλη χώρα στην Ευρώπη για να παράγουμε, θα ήταν κάπου με δυνατό ιστορικό και ισχυρό κλίμα. Πού άλλο θα μπορούσε να γίνει αυτό? Λοιπόν, πού άλλο θα μπορούσε? Έχουμε το ισχυρό κλίμα και το ιστορικό. Έχουμε, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Γκούγκλαρε λίγο την ημέρα όλα τα περιστατικά που υπάρχουν. Ας πούμε, μπες στο Ηλία News ή στο Καλαμάτα Press και θα καταλάβεις τι ιστορικό υπάρχει σε αυτήν την χώρα. Έρχεται η ανάπτυξη και 1,5 δισεκατομμύριο. Εδώ παλεύουμε, κάνουμε. Δώστε μας κανένα ψωρο 2 δις για να πάρουμε μια δόση. Μια αυτό 7 δις ήταν το πακέτο στήριξη. Και σου λέει με 1,5 δις έτσι καθαρίζεις μέσα στο φτερό. Και εσύ, αυτό είναι το λόγο. Επειδή σας παρουσιάζει λύσεις ανάπτυξη πριν από χρόνια. Ακουγόταν πάρα πολύ το. Αν και δεν πέτυχε τελικά σαν επένδυση. Γιατί πολλοί κόσμοι στράφηκαν προς τα εκεί. Ας πούμε, συζητούσαν όλοι για τα σαλιγκάρια. Δεν θυμάμαι αν το έχεις ακουστά ή δεν σε απασχολούσαν τέτοια ζητήματα. Δεν μ' αρέσουν τα σαλιγκάρια. Γι' αυτό δεν πέτυχε, Ιωάννα μου. Γι' αυτό δεν πέτυχαν τα σαλιγκάρια. Είναι λίγο βασανιστικό το πώς τα μαγειρεύουν. Τι εννοείς? Δηλαδή, μας φέραμε το χωριό σαλιγκάρια και τα καημενούλια, τα βάζεις στην κατσαρό αυτά, σκαρφαλώνουν να φύγουν και. Και κάνουν έτσι. Και η γιαγιά εκεί τα έκανε τα χωριά. Μπέστε μέσα σαλιγκάρια. Δώσ' τους και μια ανάποδη. Τα καημένα σαλιγκάρια. Κοχρία. Δεν τρώω ποτέ. Δεν τρώω. Τι νόστιμα είναι. Εντάξει, μωρέ. Κοιτάξτε, δεν είναι. Τώρα πρωί-πρωί άλλο μπορεί να δει. Τρώγονται, μωρέ. Δεν είναι τώρα να σου πω κάτι. Δεν είναι και το αυτό που θα ζητήσει πρώτο-πρώτο. Αλλά βασικά στην Κρήτη μόνο τρώω σαλιγκάρια. Εδώ, ναι. Στην Κρήτη είμαι. Όχι, κοχλίους, έτσι βραστά αυτά. Εκεί σαν με ζεδάκι, ρε παιδί μου, θα φας από 2-3. Εντάξει, δεν είναι και ότι είναι αμάν το χειρότερο έδεσμο, αλλά δεν είναι και αυτό που θα ζητήσει. Δηλαδή, εγώ πάντα έχω το κριτήριο της ταβέρνας. Δηλαδή, όταν μου λέει κάποιος Φερρυππίν, μπορεί να μου πούνε, ας πούμε, γιουβαρλάκια, το καλύτερο φαΐ όλων των εποχών. Μην τα κράζεις. Ξέρεις που λένε κάτι τέτοιο, έτσι ψαγμένοι, σου λένε κανένα μαγειρευτό. Και τους λέω, στην ταβέρνα το παίρνεις. Στην ταβέρνα πας και παίρνεις μπριτζόλα, πας παίρνεις μπιφτέκι και αυτά. Έτσι και κοχλίς δεν είναι το πρώτο που θα ζητήσεις. Δηλαδή, αν έχεις το κατάστημα, το κατάλογο και θα πεις. Και εκεί να πούμε τις παλομπριζόλες και τα ψαρονέφια. Και μου, Παναγιά μου, γέμισε τώρα τα σωδικά μου. Δεν θα πεις φέρ μου μια κοχλιούς. Δεν το πολύ έχουμε. Είναι κυρίως κριτικό τέτοιο. Και όταν μιλες. Και ποντιακό λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Ποντία είναι η γιαγιά σου, είναι. Τα βράζουν εκεί σαν τράπηδες, τα ρίχνουν μέσα. Και αυτά σκαρφαλώνουν και. Καλή σκαρφαλό, ορειβάτες, σαλιγκάρια της συντομοταξίας και της ποικιλίας ορειβασίας από τις Άλπεις. Έτσι ακριβώς, οπότε γιατί να τώρα τα καημένα σαλιγκαράκια να τα αυτό τα δείχνουμε μέσα και να τα βράζουμε. Στραφούμε σε άλλες καλλιέργειες. Καλύτερα. Θα πετύχουν παραπάνω. Η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν είναι εκπομπή απλά. Έτσι να είχαμε να λέγαμε, είναι εκπομπή επενδύσεων. Φέρουμε την ανάπτυξη και εμείς αγγέλουμε το πανανθρώπινο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, ότι βγαίνουμε από την κρίση. Δεν είναι διάχυτο αυτό, δεν το αντιλαμβάνεσαι?
Θεωρείτε. Ότι παντού έξω δουλεύει ο κόσμος. Εδώ μέχρι λέει και η Δελφόν θα ανοίξει. Ναι, είχαμε ξεχάσει ότι είχαμε μια οδό Δελφόν με τα έργα του μετρού που είναι καμιά δεκαετία και οι άνθρωποι έχουν γονατίσει, έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Και ξαφνικά διαβάζω ότι λέει θα ανοίξει, λέει τελειώσαν τα έργα, κάτι. Κάτσε ρε παιδιά, πώς θα την ανοίξετε έτσι. Αυτή που είχα συνηθίσει, δηλαδή τώρα τι πρέπει να πάει, ανοίξουμε μαγαζιά, άιντε. Πρέπει να μην χώνονται από εκεί πίσω να περάσουν το πεζοδρόμιο και θα πρέπει να φτιάξουν το καινούριο πεζοδρόμιο. Ναι, δεν γίνεται. Μαγαζιά εκεί, σκόνες έχουν αυτά πάντα. Είχαμε συνηθίσει μια χαρά, είχαμε ρε παιδί μου τη Δελφόν έτσι. Λέγαμε ότι υπήρξε μια οδός κάποτε στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, ρώτα με τι θέλεις να μάθεις. Για τα σαλιγκάρια ή για την ιατρική κάναβη. Για το μετρό, ρε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ανοίγει Δελφόν. Και τι, τώρα πώς θα την αξιοποιήσουμε, τι θα την κάνουμε. Θα την ξανακλείσουμε, αν δεν θέλετε, ρε παιδιά. Μα συνηθίσαμε, μωρέ, συνηθίσαμε. Ανοίγει και ο σταθμός, αλλάζουν εκεί τα κυκλοφοριακά. Ανοίγει και κομμάτι της δημοκρατίας. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Στο τέλος, έτσι πώς το πάτε, στο τέλος θα κάνετε και στα αλήθεια το μετρό. Έχουμε, θα πουλάμε λαμαρίνες, θα ξέρετε, όποιος θέλει. Πώς ήταν το τείχος του Βερολίνου που πηγαίνεις και παίρνεις ενθύμια και σουβενίρ. Εμείς θα παίρνουμε λαμαρίνες από τα έργα. Βερολίνο και το τείχος του Δακρύα. Όλοι κλαίνουν εκεί πέρα από πίσω, να ξέρεις. Τα παιδιά είναι δυστυχώς. Άστα να πάνε, ναι, εννοείται. Αλλά η ανάπτυξη έρχεται, να ξέρεις. Καλά, τι εννοείται, τι δεν το συζητάμε. Θα ζήσουμε μεγάλες μέρες. Καιρό είχα να σε πάρω γιατί είχα προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Τι εννοείς με τη δικαιοσύνη, μ' ανησυχείς. Ναι, είχα βγάλει μια φωτογραφία της Boca Junior, φίλε, στο Facebook, δεν ξέρω αν την είχε δει. Όχι. Και με κάλεσαν να μου πει ανηλίκου, λέω, αχ, και εγώ λέω ότι θα μας πει κανένα σοβαρό τώρα εδώ. Όχι ρε φίλα, δεν θα σου πω ότι προχθές ήμουν πολύ τυχερός. Γινούσα από Βουλγαρία, πήγα να βάλω αέριο, βενζίνα συγγνώμη. Ναι. Και βλέπω μια ταλίκα στο βάθος, αλάρμ το ένα τάλο, ψάχνει άνθρωπος, κατεβαίνω κάτω, τι έγινε ρε φίλε, το λέω, μου λέει, κάτι χτύπησα ρε φίλε, δεν ξέρω τι είναι. Αυτός φοβήθηκε, μου νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος. Ναι. Και έφτανε την πινακίδα του. Ψάχναμε το φακό, βρίσκω την πινακίδα του, βλέπω και πέρα ένα γουρούνι ρε φίλε. Χτύπησε γουρουνάκι. Λέω, τον μου λέει 500 ευρώ ζημιά, λάτε να πάρεις, λέω, το μεταξύ Έλληνας με βουλγάρικες πινακίδες. Ωραίος κι αυτός, ναι. Εθνικόφρον κι αυτός, έτσι μια χαρά, ναι. Πατριώτης. Ναι. Λέω, άντε να στο φορτώσω, λέω, τουλάχιστον να βγάλει τη ζημία. Όχι, μου λέει, θα με βάλουν φυλακή, λέει, δεν πώς θα γίνει το κρίσιμο. Το λέω, μη στεναχωριέσαι. Φύγε, λέω, θα σβήσω τα ίχνη σου. Τηλέφωνο στο φίλε, τσακ, ένα αγροτικό. 43 κιλά ήταν το γουρουνάκι. Δεν το πίστευαν οι άλλοι. Από μόνο του, ναι. Από μόνο του το γουρούνι δεν έχει κανένα 500 άρικο, για πλάκα. Δεν ξέρω φίλε από τιμές, αλλά ήμασταν 4 άτομα γιατί 500... μετά κάνουμε. Κανονικό γουρούνι ή αγριογούρουνο. Αγριογούρουνο ρε. Σοπα ρε. Άιντε. Από 12-13 κιλά πήραμε, ξέρω εγώ πόσα ήταν. Ρεκέντη, ο Θεός μας το φιλέτη. Αυτά είναι εντάξει και καλά, κοίταξε αγριογούρουνα, τα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι μέσα αυλές μας μπαίνουν. Ανά πάση στιγμή. Αυτά βασικά δεν είναι, από ό,τι λένε δεν είναι, είναι ημιάγρια τα οποία τα έχουν αφήσει οι άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και γυρνάνε και γίνεται πάρτι τώρα στον κάμπο, να ξέρεις. Ναι, ισχύει, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πέρα από την πλάκα. Φοβόμασταν το λίγο, τώρα φοβόμασταν τα γρηγορούνα. Να σε καλά, τώρα πας, δουλίτσα. Ναι, και βρέχει πάρα πολύ στον δρόμο, προσέχει ο κόσμος. Α, μάλιστα. Εδώ πότε έβρε, πού είσαι, ποιο σημείο και βρέχει. Εδώ ήρθαμε, χαρά Θεού. Μέχρι τη Σοφούλα ρίχνει. Α, από Σέρες. Εδώ δεν έχει Θεσσαλονίκη, ήρθε η ανάπτυξη, δεν βρέχει τίποτα. Τώρα είμαι στην Άτσορο κοντά, ψηλό ψυχαλίδι. Όταν έρθει εδώ, τίποτα ρέγγε θα είμαστε. Να σε καλά. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και τα νέα, ο άνθρωπος τώρα εδώ δουλεύει και αυτό στην ανάπτυξη. Όλος ο κόσμος εδώ. Είδες, καταρχήν έχουμε το πρωί ακροματικότητα, Ιωάννα, γιατί ο κόσμος εργάζεται. Αυτό που το βάζεις. Άρα είμαστε απόδειξη ότι υπάρχει. Υπάρχει μέλλον. Για εμάς τους ίδιους δεν υπάρχει μέλλον, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Ούτε water μέλλον υπάρχει στην Πελοπόννησο, εκεί όπου θα στηθεί, κυρίες και κύριοι, η Πανδεσία, θα στηθεί όλο το σκηνικό της αναπτύξεως. Στο πρωινό της Τετάρτης είμαστε. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, μην κάνω κανένα λάθος. 15 του Νοέμβρη. Τόσο ανάπτυξη που σήμερα, ας πούμε, εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε καν Σαββατοκύριακο. Να λέμε τη μέρα. Να φάει κανένας άλλος ψωμάκι. Σήμερα παίζουμε το βραδάκι νωρίς. Ήταν το live μας κατά τις 9 η ώρα. Γιατί οι άνθρωποι, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, λέει απέξε νωρίς. Λέει μπας και μείνει κανένας μετά. Απέξω από το βράδυ τους διώξεις. Κατάλαβες. Και αυτό μια πραγματικότητα λοιπόν. Παίξτε νωρίς και για μένα το κυριότερο. Να παίξουμε νωρίς, να έρθουμε το πρωί να κάνουμε εκπομπή στο Ραλετάντο.
Κωνσταντινούπολη 140, εκεί που στρίβει το 31 για όσου παίρνουν λεωφορείο κάπου εκεί μέσα, είναι σε ένα παρκάκι. Πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί. Αν τα εξήγησα καλά, κάπου ανάμεσα λέω Μπότσαρη με Μαρτίου, γιατί αυτά τα ανατολικά δεν τα πολύ γνωρίζω. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό, καθώς ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του Λόγω Επειδή. Και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα και με τα όνειρα. Θα σα εξηγήσουμε τα όνειρα, ναι, και με έρευνες και με αναπτύξεις γενικότερα. Έχουμε. Εδώ θα πέσει πολύ εξήγηση. Θα πέσει πολύ εξήγηση, διότι αθλητικός δεν έχουμε. Άμα να σχολιάσουμε τι και πώς, να πούμε τα μπάσκετ και τα Champions League, αυτές τις διάφορες διοργανώσεις. Ολοκληρώθηκαν και οι αγώνες των εθνικών ομάδων. Επιστρέφουμε στη Super League. Γενικότερα, εντάξει, μωρέ, έχουμε καιρό για μοίρα. Κανονικά, αυτό είναι το λόγο επειδή. Γιατί το τελευταίο καιρό πολύ, πολύ αθλητικό. Πλακούσε και απορούσε και εγώ με εμένα τον ίδιο. Λάθος εκπομπή. Τετάρτη και όλες οι μέσες εβδομάδες κάνουμε ένα διαλυματάκι και από τα αθλητικά. Δεν κάνει και να συζητήσουμε και τίποτα άλλο. Δεν κάνει ο κόσμος διάλειμμα από τα αθλητικά. Βρε, να το πετάξει κανένα ξερονίσει να έχει έναν που να σμπρώχνει ένα πετραδάκι. Να είναι δύο. Ένας να σμπρώχνει ένα πετραδάκι από την απελπισία του στην παραλία. Θα είναι ο δεύτερος και να τον κράζει. Τι να φτάρει, παίξω λίγο να μπούμε εδώ μέσα να πούμε. Μας έχει κουράσει τόσα χρόνια, δεν έχουμε δει ελπίδα και τέτοια. Δεν έχουμε. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Αθλητικά full all the way. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Η Ιωάννα μας φαίνει τις καταπληκτικές μουσικές εδώ και μας ανοίγει τα ότα και τους οθαλμούς στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην παρεούλα μας, στη δεύτερη εκπομπή του Λόγω Επειδή. Με τα συστήματα ασφαλείας VSQ πηγαίνουμε παρέα. Συστήματα παρακολούθησης κορυφαίας τεχνολογίας. Σύστημα παρακολούθησης με 4 ασύρματες κάμερες high definition και καταγραφικό από 599 ευρώ. Τώρα μόνο 299. Όταν είστε μακριά από τον χώρο σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και με άμεση αποστολή ειδοποίησης στο κινητό αν συμβεί κάτι στον χώρο σας. Στην αγνώστου στρατιώτη 113 στην Πολύχνη και στο τηλέφωνο 2314-035-752. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. Θέλουμε και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγω Επειδή στα Facebook και εκεί ανταμώνουμε και συνδιαλεγόμαστε καθημερινώς. Χθες η Δανία κατατρόπωσε την Ιρλανδία, την ξεφτέλησε σχεδόν, τι σχεδόν στην πραγματικότητα, ουσιαστικά 5-1 μέσα στο Δουβλίνο, να φανταστώ θα γίνει το παιχνίδι. Ντροπή να φύγουν όλοι, ντροπή, κανονικά δεν το περιμένουμε αυτό, πολύ μεγάλη νίκη για την Δανία. Και οι Σκανδιναβοί κερδίσανε το εισιτήριο που οδηγεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου της Ρωσίας. Απομένουν 2 εισιτήρια ακόμη για να συμπληρωθεί ο χάρτης των τελικών. Ονδούρα-Αυστραλίας σήμερα αγωνίζονται και Περού-Νέα Ζηλανδία. Τα μπαράζ εκεί των Λατινοαμερικάνων και των Κεντρικοαμερικάνων με τις ομάδες της Οκεανίας. Οι υπόλοιπες ομάδες πλέον με την Ιταλία να έχει αποκλειστεί και να αποτελεί έτσι το σημείο αναφοράς. Η Ιταλία, η οποία στο τελευταίο Μουντιάλ είχε συγκεντρώσει λιγότερους βαθμούς από την Ελλάδα. Θα τα λέμε και αυτά. Εμείς είχαμε πάρει 7 και οι Ιταλοί 5. Άρα για ποιο πλήγμα. Ρωσία, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό, Κωνσταρίκα, Παναμάς, Ιράν, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Νιγηρία, Αίγυπτος, Σενεγάλη, Τινησία, Μαρόκο, Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Πολωνία, Ισλανδία, Σερβία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ελβετία, Κροατία, Σουηδία, εσχάτως και η Δανία. Είναι οι ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου της Ρωσίας το καλοκαιράκι. Θα έχουμε να περάσουμε υπέροχα, δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο, θα έχουμε τις μπαλίτσες μας. Ζούμε πραγματικά για τον Ιούνιο. Έχει το καλοκαίρι. Θα έχουμε και εμείς τα δικά μας τα θεματάκια, Ιωάννα μου. Τι νομίζεις, να τώρα εδώ μια εβδομάδα μας αφήσανε χωρίς ποδόσφαιρα, ξεσαλώσαμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Όπως λένε στο γυμναστήριο που βάζουν αφήσει από τώρα, έχετε το καλοκαίρι. Ελάτε να γυμναστείτε. Από τώρα το λένε για το καλοκαίρι. Εμείς το εσείς το λες τώρα. Γυμναστική, έχει να φύγει πίτσα, έχει να φύγει πο junk food. Άστα, θα αποτύχουν τα καλοκαίρια τα γυμναστήρια. Θα είναι μόνα τους, θα είναι μόνα τους. Τα μπελομακάρονα έρχονται και οι κουραβιέδες και ο μπακλαβάς. Άσε, άσε. Μπακλαβάς γωνία. Έχει τώρα και τα Χριστούγεννα. Τι να κάνουμε εμείς ούτως ή άλλως σαν γαστρονομική εκπομπή. Θα τα τιμήσουμε όλα. Έτσι είναι τα γυμναστήρια σοβαρά τώρα. Έχει το καλοκαίρι. Κάτσε ρε μεγάλε, εντάξει. Μόλις έβγε το καλοκαίρι, απαλλαγήκαμε από αυτό το άγχος ότι δεν πήγαμε γυμναστήριο και δεν αδυνατήσαμε για ακόμη μια χρονιά. Από τώρα να μας το βάλεις.
Άσε να περάσω τα Χριστούγεννα και μετέπειτα. Το Πάσχα και μετά. Και μετά και μετά. Και με το Μουντιάλ και μετά και του είπα. Χτες ο Άρης στο μπασκετάκι επικράτησε στα πλαίσια του καλαθοσφαιρικού Champions League της Ιταλικής Αβελίνο με 59-56. Είναι ολίγες αυτές οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Τώρα δεν ξέρω τι θα μας απασχολήσει. Ούτε δεν έχει ούτε Champions League, δεν έχει ούτε κύπελα Ελλάδος, δεν έχει γενικότερα καθόλου δραστηριότητα. Θα έρθω σε αυτό το κερακάκι και θα τα πούμε όλα. Η Θεσσαλονίκη μας, η οποία έχει ξυπνήσει με την συννεφιά της, νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων, αναμένουμε σήμερα στην νύφη του Θερμαϊκού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πλέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Μια χαρά ζεστούλα θα έχει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλώς τον. Λέτε και την πρόγνωση του καιρού τώρα. Πάντα, δεν λέω εγώ καιρό. Το πρώτο πράγμα που λέω είναι ο καιρός. Σε παρακαλώ. Μα με τόση έμφαση τώρα, τι δίνετε σημασία στον καιρό? Τι? Βρέξει, χιονίσει. Ναι, βρέξει, χιονίσει. Αν έχεις να κάνεις μπουγάδα και να πλώσεις τα ρούχα, δεν σου πω εγώ κατά πόσο νοιάζεις. Αλλά προφανώς τέτοιος είσαι, αχαέρευτος. Ακάματος. Μα σε ακάλυπτο χώρο απλώνω. Εντάξει, είδες. Δεν σε νοιάζει. Εδώ εσύ είσαι καλυπτόμενο. Έτσι. Κάλυψη, απόκρυψη. Τι λέει, πώς είμαστε? Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, μωρέ, να μια εβδομάδα χωρίς. Ποια κυρία έχει αυτή τη πολύ ωραία φωνή? Ποια κυρία λες εσύ? Ποια κυρία είναι? Κατάλαβες? Ιωάννα. Εκπαιδευμένος ο κρατής Λευτέρης, έτσι, με το παραμικρωμένα, με ένα ξεφύσιμά σου, Ιωάννα, πραγματικά συντηλητή. Έτσι, έγινε συντηλητή. Τι, θα έχουμε ερευνά, θα έχουμε κάτι άλλο? Τι ρωτάς, γιατί δεν ακούς την εκπομπή, δεν θες να έχεις λίγο αγωνία? Μάλλον θέλουν να τους τα λέω όλα αυτά για να αλλάζουν. Εντάξει, οκ, θα έχει έρευνες, πάμε στον επόμενο σταθμό. Για να ρωτήσω κάτι. Παρακαλούμε. Ψάχνει τώρα να ρωτήσει. Κάποιο όνειρο, κάτι να εξηγήσει. Τα έχουμε. Είπαμε, η Ιωάννα με είδε στον ύπνο της χθες το βράδυ. Εγώ είχε είδα στον ύπνο μου. Τι είδες, για πες εδώ. Ναι. Ποιο άλλο θα συζητήσει τέτοια ώρα, υπάρχει κανεί ξύπνη να συζητήσει, ναι. Το είδα προχτές αυτό το όνειρο. Ναι. Όχι μόνο έπαιζα μπάλα. Ναι. Όχι μόνο σκόραρα. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο ανέβηκα και μαζί και μιλούσα με τους θεατές και τους ρωτούσα αν τους άρεσε τον γκολ που έβαλα. Έπαιζα μπάλα, λέει, και σκόραρα. Με ποιον έπαιζες, σε ποια ομάδα έπαιζες? Δεν θυμάμαι τώρα ομάδες. Πρέπει να ήταν κάτι. Δεν ήταν γνωστές ομάδες να πεις. Καλά ρε, ύπνο σου είναι, κάνεις ό,τι θέλεις και είδες ότι έπαιζε σε άγνωστες. Δες ότι έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ, στον ύπνο, τζάμπα είναι. Το θέμα είναι ότι δεν σκόραρα, αλλά διαμαρτυρόμουν στο διαιτητή. Αχ, τέτοιος είσαι, μάλιστα. Παλτό δηλαδή, είσαι στον ύπνο σου, είσαι ένα παλτό. Για πέναλτι διαμαρτυρήθηκα, γιατί ήταν πέναλτι, κύριε Μπάμπη. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ανατροπή και πέναλτι ήταν. Έτσι. Και δεν το έδωσε. Έτσι. Χτυπιόμουν κάτω στον καζόν. Μην ελακούσεις τι σημαίνει αν δεις τον ύπνο σου το ποδόσφαιρο. Φιλιά, τσάω. Αν ονειρευόμαστε ότι παίζουμε ποδόσφαιρο, σημαίνει ότι καταπιέζουμε τη σεξουαλικότητά μας, Ιωάννα μου. Μάλιστα. Ή την επιθετικότητά μας και την εκφράζουμε με έναν πιο κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Από φροηδική πλευρά, σε άλλα και άλλα δεν ξέρω να βάζω τη φροηδική πλευρά, στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, που όλοι οι άντριδοι έχουμε δει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας, τι μια φορά, εκατομμύρια φορές ότι παίζουμε μπάλα, ή στρατό θα δούμε, ή ποδόσφαιρο, ή εμείς δεν έχουμε. Άντε και καμία κοπελίτσα, ας πούμε, ενίοτε. Σε κάποια έτσι πιο. Αν βάλεις πονηρόπιτα. Ναι, πονηρόπιτα, μα βάλεις. Από τη φροηδική πλευρά, λέει τώρα εδώ, τα αθλήματα γενικότερα είναι μια μεταμφίεση των συμπεριφορών μας σχετικά με το σεξ. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα λέει ο ένας οπαδός τον άλλον, σας απαυτώσαμε. Καταλαβαίνεις γιατί μεταφέρει. Πώς εξηγούνται όλα, για όλη υπάρχει μια ναι. Ως επιθετική ενέργεια, μάλιστα. Επομένως, λέει, το ποδόσφαιρο μπορεί να μεταφραστεί σαν μια πράξη σεξουαλική, ειδικά η προσπάθεια για γκολ. Ο Λευτέρης μας που δεν σκόραρε, δηλαδή, σημαίνει ότι δεν θα σκοράρει και στην πραγματική ζωή. Αυτό σου λέει, ούτε στον ύπνο σκόραρε, ούτε. Και συζητούσε κιόλα με τους οπαδούς, λέει, ζητούσε εξηγήσεις. Εναλλακτικά, λέει, το ποδόσφαιρο παραλύζεται με το πώς λειτουργούμε και πώς αντιδράμε όταν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις της ζωής. Πρέπει να είμαστε ικανοί να σκεφτόμαστε γρήγορα, αν είναι να πετύχουμε. Όπως ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει, ας πούμε, αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων, να δώσει την μπάλα και όχι αυτό εδώ. Άντε, βρε κατσίκι, να πούμε μισή ώρα μας έσκασε, μας γάνιασε. Το ποδόσφαιρο επίσης αντανακλά την ικανότητα, την ακεραιότητα, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Έχεις δει ποτέ, σιγά μην έχεις δει ποτέ ένα ποδόσφαιρο.
όχι. Δεν έχεις, ας πούμε, καταπιεσμένες ορμές και επιθετικές σεξουαλικές ορμές. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κάνω το σταυρό μου. Αν δούμε, λέει, ότι βάζουμε γκολ, το όνειρο, λέει, συμβολίζει τα κατορθώματά μας. Βλέπω, χταρά μου. Επιτυχίες. Και την επιτυχία μας, όντως, το όνειρο μπορεί να προμηνύει ότι η επιτυχία έρχεται σαν την ανάπτυξη ένα πράγμα. Αν βλέπουμε ότι χάνουμε γκολ, σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε όλες τις δυνάμεις και τις πηγές για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει, λέει, να επανεκτιμήσουμε τις επιλογές μας. Θα συμπληρώσω και εγώ να κάνουμε και λίγο προπόνηση. Εντάξει, να δούμε όνειρο που προπονούμαστε. Και μετά... Η προθέρμανση. Προθέρμανση και μετά να πάμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα έτσι, άιντε αυτό και τι. Όχι, σπάθουμε και τίποτα. Και ύπνος. Αν δούμε, λέει, ότι είμαστε τερματοφύλακες στον ύπνο. Τώρα αυτά είναι όνειρα τα οποία τα έχει δει πολλοί κόσμοι και δεν τα ομολογάει γιατί ντρέπεται. Αν δούμε ότι είμαστε τερματοφυλακές, το γεγονός αυτό, λέει, αντιπροσωπεύει την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε και ότι έχουμε πολλές δυνατότητες. Νιώθουμε σίγουροι και ενδυναμωμένοι. Άρα, αυτός που το έγραψε, μάλλον τερματοφύλακας θα έπαιζε γιατί θα τα έβλεπε συνέχεια. Αν δούμε, λέει, ότι είμαστε διαιτητές, τώρα άκου εδώ ανομαλία. Εφιάλτης, να δεις ότι είσαι διαιτητής. Αν ονειρευτούμε, λέει, ότι βλέπουμε, λέει, ένα διαιτητή δείχνει την εσωτερική μας διαμάχη ανάμεσα στα ιδανικά. Όλα αυτά ο ύπνος τι κάνει, και τις αξίες μας και τα ιδανικά και τις αξίες των άλλων. Αναζητάμε μια λύση για κάποια σύγκρουση στην καθημερινότητά μας. Εναλλακτικά, λέει, αν βλέπουμε ένα διαιτητή, δείχνει ότι παίζουμε άδικα σε κάποια κατάσταση. Έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια. Αν ο διαιτητής, λέει, μας βγάλει έξω από το γήπεδο, τότε δείχνει ενοχές. Αν αποβληθούμε στον ύπνο μας, φταίμε. Και δηλαδή δεν φτάνει, μα έσφαξε τη ζυγάρι. Δεν είμαι και από πάνω, ρε, εγώ κοτζαμπά κόκκινη. Δηλαδή ξυπνά στεναχωρημένο, τι έγινε αυτό, και θα πρέπει να έχω κοινοχέ. Η συνείδησή μα είναι, λες, εσωτερική αναδάρχη. Μάλιστα, τι να πω. Καλύτερα μην δούμε ποδόσφαιρο στην εκπομπή. Αυτό που έχω δει, το περιβόητο όνειρο, το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, ότι είχα δει κάποτε. Είναι αυτό, σηκώθηκα γεμάτο ενοχέ, όντω, και προβληματισμό. Έχω δει και εγώ πολλέ φορέ στον ύπνο μου. Έχω δει παιχνίδια που έχουν βγει. Κανονικά. Έχω δει το Final. Έχω δει, θα το πω εδώ, θα το μοιραστώ για πρώτη φορά στα Ερτζιάνα, σιγά μην ενδιαφέρει κανέναν. Έχω δει στον ύπνο μου, κυρίες και κύριοι, το Final Four του 1993 που αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα στο Φαλιρικό Στάδιο. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μάλλον. Είχα δει πριν τον ύπνο μου, κανονικά, και τα δύο παιχνίδια είχα δει. Είχα δει τον ΠΑΟΚ να χάνει από την Μπενετών και την Ρεάλ να χάνει από τη Λιμόζ. Και έτσι έγινε. Αμά. Σε ποιον από τον πόνο μου τώρα να με πιστέψει. Δεν είχε και στοίχημα να τα παίξουμε. Σε ηλικία τι ήμουνα τότε. Αμούστακο παιδί. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Αυτοί που γράφουν τα ζώδια, που αναλύουν τα όνειρα, είναι σίγουρα. Άμα η άντρα είναι βαρβατήλο άντρα ή είναι έτσι να χάμε να λέγαμε. Γιατί, επειδή σου είπε για το ποδόσφαιρο ότι άμα δεις έχεις κατά... Καλά, πλάκα μας κάνει, δηλαδή άμα δω να παίζω κορίνες, τον είπαμε τι είμαι. Ξέρω εγώ, τα εγκλήματα θα. Τίποτε κορίνα από τα εγκλήματα, ό,τι να είναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αφού λέει άμα δεις ποδόσφαιρο, λέει, κατά πια σεξουαλικότητά σου, πλάκα μας κάνει, κυρά μου. Άμα δεν μπορείς να σκοράρεις, αυτό σου λέει. Άμα δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Κάνουμε όλα, βέβαια και όλα χάνονται. Δοκάρι και μέσα το όνειρο καλό, δοκάρι και έξω καταπιεσμένο. Τι να πω και αυτοί που τα χάνουν στην πραγματικότητα, που τους κράζεται, είδες. Έλαντε. Οι άλλα στη θέση τους. Ό,τι θέλω να έρθω στη θέση τους, ευχαριστώ πολύ. Τα βάλατε με τους κλάους, με τους κλάουδες, με τους... Αχ, ο Κλάους, καλή περίπτωση ο Κλάους. Μαθαίνω τις Χάιφα, το λατρεύουνε. Ναι, μέχρι και ο Μαζονάκης τον έκραζε προχθές. Δεν ξέρω αν άκουγες. Όχι. Χθες το θέμα της εκπομπής που είχαμε, μισή ώρα ασχοληθήκαμε με αυτό. Που πήγε στα μπουζούκια, καθόταν στην πίστα με γυρισμένη πλάτη και πήγε ο Μαζονάκης και του τράβηξε τα αυτή. Κάτσε κατά αυτό που έγινε στη Χάιφα. Όχι, στη Χάιφα. Γιατί όχι, γιατί έχουν μπουζουξέδικα στη Χάιφα. Καλά, εννοείται, λατρεύουν την ελληνική μουσική στο Ισραήλ. Εννοείται. Όχι, στην Ελλάδα λατρεύουν ακόμα. Στην Αθήνα. Τον Κλάους καμιά μέρα τον αρπάξουν εκεί πέρα όπως είναι στη Χάιφα, γιατί στη Χάιφα έχουν εμπειρίες στα θέματα, έτσι. Το βάλω σε ένα τζιπάκι. Έχει δει το μια έρημο που έχει κάτι βράχους. Δεν θα πάρουμε χαμπάρι σε ποιο βράχο το έβαλα από κάτω. Για να ξέρεις. Και μετά θα λέμε αυτό μόλις ο Κλάους. Ποδοσφαιρικό όνειρο έχεις δει, φαντάζομαι θα έχεις δει. Ναι, ρε, έχω δει το 4-1 με τον Πάο Κάρης. Το έχεις δει από πριν. Το είχα δει από πριν στο δίπλα μου και μάλιστα πανηγύρισε και του γηπέδου. Ναι, προφητικά, είδες. Το σκορ κανονικά 4-1. Σε ποιο, 4-1, σε ποιο, στην Τούμπα. Θυμάσαι εκείνη στην Τούμπα μέσα με το πέναλτι που είχε κάνει η Βιδίσκο στο χέρι στο άλλο στο φάουλ. Α, με τον Νέτο τότε. Μπράβο, ναι, ναι, μάλιστα, ναι, 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 ναι. Με τον Νέτο και ποιος να δεις, ο... Σιδηρόπουλος. Εδώ πέρα, ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Αυτό είναι τη χάρη μου, έχουμε εδώ πέρα, ο Καλόπουλος. Δεν ξέρω, θα μας βγει ένας φίλος του Άρης και θα μας το πει. Ή θα βάλουμε κάποια... Το βάλουμε στο ρίπνο μου, βέβαια, 4-1. Σοβαρά. Και το έλεγα την άλλη μέρα.
Λέω παιδιά, 4 είναι το σκορ, να ξέρετε. Παίξτε το. Εντάξει. Καλά, και μια φορά να πιάσει ένα σκορ στα πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, δεν θα. Αν γύρω στο κέντρο και πέντε, δηλαδή σε έχουν καζαμία, εγώ πρέπει να είχα εκείνη μέρα με την Πόλη Καμπελούτσι. Και σκορ, και σκορ, αλλά κιόλα. Ακριβέ σκορ, ναι, εννοείται. Εννοείται. Μάλιστα, και σε παιχνίδι με Άρη, τι να κάνουμε. Ίσως εκείνη την ημέρα, αν δοκίμαζε την τύχη σου, δεν ξέρει τι θα σου προέκυπτε. Μπα, το απέφευγα εκείνη την ημέρα να παίξω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, σαν του άλλου, α πούμε, εδώ κερδίσανε την Μπαρσελόνα και 9 μήνες μετά ακριβώς γεννήσαν οι γυναίκες τους. Δύο παίχτες της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σοβαρά. Ναι. 9 μήνες ακριβώς μετά το. Είχε κερδίσει πριν 9 μήνες η Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 4-0, 4-1, την είχε κατατροπώσει την. Είδες λοιπόν που το ποδόσφαιρο βοηθάει στα πάντα. Έτσι. Μεταξύ μας, έτσι. Κερδίζει η ομάδα σου. Ναι. Πάντα θέλεις. Ποια σεξουαλικότητα καταπιεσμένη και τι μου λες εμένα. Τίποτα. Και γυρίζεις σπίτι και είσαι, έλα εδώ να πούμε. Μα και πέρυσι το λέγαμε ότι 9 μήνες μετά την πρόκριση της Ισλανδίας στη μεγάλη της πορεία στο Euro του 2014. Αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ισλανδία, έγινε Ισλανδία-Ινδία. Δεν ξέρω πώς τους βάλουν. Θεσσαλονίκη. Άμα είναι καταπιεσμένη Θεσσαλονίκη, ποιος θα γεννήσει. Τίποτα, γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα. Γιατί δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Θα πάρε προτάσεις μου από άκουσα, πώς θα έχει να γίνει μετά. 3,5 εκατομμύρια κόσμο θα βγουν. Φιλιά, τσάω. Σας χαιρετώ, καλή σας ημέρα. Είδες Ιωάννα μου, να τα περιμένω ο κόσμος ας πούμε να πάρει πρωτάθλημα. Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Πιο κοντά, να πάρει λέει ο Πάκ πρωτάθλημα να έχουμε. Γιατί αυτό, από αυτό, γιατί χανόμαστε, μας έλεγε και ο Τζίμις ο Πανούσης παλιότερα. Και γενικότερα η υπογεννητικότητα είναι ένα πρόβλημα της χώρας μας. Γιατί οι ομάδες μας δεν προχωράνε εκεί, οι εθνικές μας και το έτσι. Επίσης, επειδή τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν έρευνες, έρευνες βγήκαν τώρα τα τελευταία, νομίζω, και δεν υπήρχαν. Φαντάζομαι, ας πούμε, το 2004 που είχαμε πάρει το Euro εκεί στις 4 του Ιουλίου, μετά από 9 μήνες. Πόσα παιδιά μπορεί να γεννήθηκαν 2004, τώρα παιδιά που θα είναι τώρα 13 χρονών. Θα ψάξουμε να βρούμε εδώ μια έκρηξη. Αλλά συγκεκριμένο μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο, 4 Ιουλίου, τώρα μετράμε πόσους μήνες. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, με τα χέρια τα μετράω. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τα 13 χρόνια που έχουν γεννηθεί τον Απρίλιο είναι παιδιά, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή. Ζαγοράκι, μπαμπάς, όχι, δεν εννοώ αυτό, μπαμπάς, Ζαγοράκι είναι ο μπαμπάς σας, είναι γεννήθηκα λόγω επειδή ο Ζαγοράκης εκείνη την εποχή, ας πούμε, διέπρεπε στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Και όντως, να ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο επηρεάζει τη σεξουαλικότητα. Είναι σίγουρο, γιατί οι άνθρωποι που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το άθλημα. Έτσι, σαν και εμάς, ναι. Σίγουρα όταν νιώθουμε μια επιτυχία θέλουμε την. Θέλουμε την πράξη. Ναι, όταν νιώθουμε μια ψυχική ανάταση, θέλουμε τρομάρα μας και άλλη ανάταση να προκύψει, ας πούμε, μέσω μια πιο καλή ισορροπία. Άρα τι να κάνουμε, άμα είναι αυτό τώρα να βοηθάει λίγο στο να έρθει ο κόσμος πιο κοντά, δεν είναι μας λόγος, δεν μας πέφτει. Εδώ σου λέει Κοντζαμάν ποδοσφαίρι, δεν είναι απλά ο οπαδός. Κοντζαμάν ποδοσφαιριστέ απέκτησαν παιδιά μετά. Δηλαδή κερδίσανε τώρα 4-0 πέρυσι στην Μπαρσελόνα. Δεν είναι μικρό πράγμα κιόλας να ρίχνεις 4 ντόρτι στην Μπαρσελόνα. Και αντί είναι εδώ, εντάξει, βασικά δικοί μας πάνε στα μπουζούκια γι' αυτό. Οπότε σου λέει, μετά γυρνάνε εκεί τίποτα. Έχουν πιει. Του ντράγκ από αυτό. Τελειώσαμε. Συγκεκριμένη τελείωσε το μάτσα. Α πούμε, πού να πας τώρα στο Παρίσι, τι να πας, φας κουρασά, να πας, φας μπαγκέτ. Βραδιάτικα κιόλας δεν. Πήγανε σπίτι, αλλά εδώ γυναίκα. Έλα, πιες λίγο κρασάκι με λίγο τυράκι. Λίγο τυράκι, αλλά εδώ γυναίκα. 4 ρίξαμε στην μπάρτσα να πούμε. Έλα, κάτσε εδώ να δούμε, σε λέω. Και ο λόγος. Και ο λόγος γίνεται για τους Λούκας Μόουρα και τον Μαρκίνιος, οι οποίοι γίνανε γονείς, απέκτησαν παιδιά στις 7 του Νοέμβρη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Καλώς το να. Αν ακούει κάποια αεροσυνοδός ή κάποιος πιλότος, ναι. Θα ήθελα να επικοινωνήσει μαζί μου, γιατί θα κόψω το τσιγάρο από του χρόνου. Από του χρόνου. Και θέλω να μου φέρνει duty free καπνό μέχρι να κόψω το τσιγάρο. Μάλιστα, okay. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Μείναμε κι εμείς αποσβολωμένοι, μάλιστα. Οπότε ξεκινήστε όταν μια ομάδα έχει επιτυχία, να ξέρετε ότι είναι. Είμαστε στις γόνιμες μέρες εμείς οι άντριδοι. Αυτό θέλω να πω, είναι καταλληλότεροι. Ας πούμε να τεκνοποιήσουμε και να γονιμοποιήσουμε. Από εκεί πέρα με όλη αυτή η κουβέντα πήγε από το ποδόσφαιρο, από τα όνειρα και το σκοράρισμα. Αλλά η Ιωάννα μας είδε στον ύπνο της τι είδε, Batman. Δεν αμέσως πώς θα με θεωρήσει, ραδιοφωνικό παραγωγό, να με θεωρήσει υπερήρωα. Ναι. Θα σ' άρεσε, δεν θα σ' άρεσε. Ναι, θέλω και τα δύο. Έτσι. Αν δεις λέει υπερήρωα,
Αν δεις, λέω, ότι είσαι υπερήρωας, αυτό αντιπροσωπεύει το πολύ παραπάνω από το μέσο όρο ταλέντο σου, Ιωάννα μου. Αλλά δεν ήσουν υπερήρωησα. Όχι. Είδες εμένα. Αν βλέπουμε ότι κάποιος υπερήρωας έχει μικρές δυνάμεις, σημαίνει ότι κανείς δεν είναι ανίκητος. Αιτέ. Αν δούμε, λέει, το Σούπερμαν αυτό. Α, το έχει. Ναι. Ναι, και το, ας το ναι. Σούπερμαν κατευθείαν στον ανταγωνιστή, ε. Ναι. Όχι, αλλά και εσύ μπλε φορά σήμερα. Φορά μπλε, τι να κάνω. Τα βλέπω όλα μπλε. Παιδιά, ονειροκρίτης έχει μέχρι και για Batman, ας πούμε. Αν δεις τώρα, δηλαδή, αν δεις τον Κολοκοτρώνη. Έχω παράπονο. Αν δεις τον Κολοκοτρώνη, δεν μας τα εξηγεί, δηλαδή, γιατί αποκλείστηκα τον Batman. Μην κάνω έναν εγχώριο ήρωα. Τον Καραγκιόζ, τον Χατζιαβάτη. Τέτοιου δικού μα τοπικού. Παγκόσμιο. Ονειροκρίτης πολεμάει κυρίες και κύριοι την Ελλάδα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι αν θέλει νικό ονειροκρίτης. Αν βλέπουμε, λέει, τον Batman, σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εξυπνάδα μας για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους. Ίσως δεν έχουμε μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις μας. Αν βρεις καλύτερα απόδοση, σου δώσω εγώ ένα διπλό να παίξει εκεί, να οικονομήσεις. Πρέπει να εξαπολύσουμε τη δύναμη από μέσα μας. Αν σταματήσουμε να αναζητάμε παρακάμψεις για να πάρουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνεις στα διόδια, σου λέει εδώ το τέτοιο, να μην βγαίνεις στους παράπλευρους δρόμους. Εναλλακτικά το όνειρο δείχνει ότι υπάρχει κάτι κακό που θέλει φτιάξιμο, Ιωάννα μου. Δεν είναι καλό να βλέπεις υπερήρωες. Γι' αυτό και εγώ δεν είμαι υπέρηρο, είμαι ένας ταπεινός, φτωχός, ραδιοφωνικός παραγωγός. Να πάρουμε την άλλη επιλογή. Την άλλη επιλογή δεν μας άρεσε αυτό. Την Κουρτίνα 2, η οποία έλεγε το εξής. Τι έλεγε, η άλλη επιλογή. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Α, δεν θα σιγά, μην έχει ωραίο ονειροκρίτη ραδιοφωνικό παραγωγό. Νομίζω το άλλο το όνειρο που είδες. Α, το άλλο το όνειρο. Κάθε και βλέπει για να ετοιμάσει εκπομπή. Αντί ο Άννα να κάτσει να κάνει αρχισυνταξία, α πούμε, να δει θέματα αυτά, τι σου λέει, έχω το κεφάλι μου ήσυχο, θα κοιμηθώ σήμερα και θα γεμίσουμε μια εκπομπή. Να είδες, γεμίσαμε ένα μισάωρο μόνο με τον ύπνο σου. Που να δεις τον ξύπνιο σου τι έχει να γίνει. Τι είδες, τι άλλο είδες, παιδί μου, το ψυχικός κόσμος με προξενεί. Εφιάλτης, γιατί είδε ότι πέφτει ένα αστέρι. Ναι, πέφτει ένα αστέρι. Έπεψε ένα αστέρι. Ένα αστέρι πέφτει από ψηλά. Να θυμίσω κάτι παλιό στον κόσμο. Από ψηλά. Ναι. Και λέω ότι φίλοι μου, κοίτα, πέφτει ένα αστέρι. Και το κοιτάμε και καθώς πέφτει στη γη. Πού έπεσε, στη Β' Εθνική. Εθνική οδός. Εθνική. Ναι. Στη Β' Εθνική οδό, ναι. Έπεσε το αστέρι. Και καθώς έπεφτε, ήταν ένα setup drums. Άρα ήταν. Τι εφιάλτης είναι αυτό, παιδί μου. Εφιάλτης στο γιατί μέχρι να κατέβουν τα πάρων, να τα φέρουμε στο δωμάτιό μας, ας πούμε. Κάποιος το είχε πάρει. Την επόμενη φορά στον ύπνο σου θα δεις ένα ρημουλκό να σου μεταφέρει, ας πούμε, το τέτοιο. Τι απ' όλα να δεις drums, αστέρια, αυτά, ερμηνείες. Λέω να πούμε αστέρι, γιατί αστέρι, το αστέρι, κάτι αστέρι, πάνε το πάρεις και χάνεις, εντάξει, ξέρουμε, είναι αγαχωμένο όνειρο, επειδή ξέρουμε. Όταν βλέπουμε, λέει, αστέρια που πέφτουνε, μαυριδερά ή ματωμένα, τι λέει, παιδί μου, είναι όνειρα που πάντα, τι μαυριδερά, τι μαυριδερά αστέρια. Τι θέλει, τι μαυριδερά αστέρια, λέει, ματωμένα είναι όνειρο που πάντα προειδοποιούν για μεγάλες καταστροφές. Παιδί μου, είσαι ο Νοστράδαμος, εδώ μας φαίνεις, μερικές φορές προσωπικές και άλλοτε κοινωνικές. Όταν λέει τα αστέρια είναι εκθαμβωτικά και λαμπερά, λέει τόσο καλύτερο είναι ο Ιωάννος, μωρέ, κάτι μας είπες. Και αν βλέπουμε ένα άστρο να λάμπει ανάμεσα στα άλλα, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να περιμένουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία σε ένα προσεχές μέλλον. Νόμιζα τη μεγαλύτερη αγάπη, αλλά πού. Ποια αγάπη, στο προσεχές μέλλον, εδώ σου άφησε τα ώρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ την ανάτο το αστέρι μα στο ραδιοφωνικό, το οποίο ποτέ δεν πέφτει. Είναι ένα άστρο που λάμπει, αλλά κρύβομαι για να μην σαμπώσω τον κόσμο. Ανύπω. Πώς τα είπες έτσι ποιητικά. Ναι, όχι, εμένα έπεσα και εγώ σε το αστέρι, έπεσα κάτω να πούμε μην. Αν είσαι ένα αστέρι. Είσαι Κατερίνα μου, καλά, είμαι μια χαρά. Καλά, είσαι κοπέλα. Τι να κάνει. Καλά είναι, μωρέ, ένα άστρα, πέφτουν. Το τραγουδάκι, πάμε να το ακούσουμε μετά, το άξιζε. Ποιο, το χανουμάκι, ποιο χανουμάκι. Α, το τραγουδάκι, ας τραγουδήσω εγώ σήμερα, δεν βάζουμε τραγουδία. Τι θες να σου πω, να κάνω πρόβα για το βράδυ. Τι να τραγουδήσω. Ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι να πω. Αυτό που μου ζητάς. Εδώ είναι φοράς. Ποτέ σου δεν θα ακούσεις. Όλα η κούρα πάει το στυλ σου. Να βάλω και ένα. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Και μετά βλέπεις, αν περάσουν τα χρόνια βλέπεις τι κάνεις. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε. Κατερίνα, τσάου τσάου. Δεν της άρρωσε, λέει, σε πιο λαϊκούρα, γιατί σήμερα έχω μια πιο ροκ διάθεση. Καλημέρα στην Γραμμούλα μας. Και Μπαμπή. Παρακαλώ. Εγώ είδα ότι οδηγούσα μια μηχανάρα, την οποία και είχα παρκάρει κάτω από το σπίτι και την ψάχνω τώρα και δεν τη βρίσκω. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Για πες το. Ότι πάμε για διαφημίσεις. Γεια σου, Λευτέρη. Βγαίνουν τα όνειρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Μόνο να ξέρεις τι τραγούδι επέλεξες χωρίς να το γνωρίζει η Ιωάννα. Είναι άκρος ποδοσφαιρικό το συγκεκριμένο. Εκτός και αν το ήξερες και επί τούτου. Ήξερα ότι είναι οπαδικό. Α, έτσι. Αλλά δεν ήξερα το συγκεκριμένο. Ναι, If the Kids Are United και από πίσω ο λαός και τέτοια. Ναι, το αγαπάνε πάρα πολύ οι οπαδοί αυτό και θα μπορούσε να είναι και ένα σύνθημα. Sam 69. Ο Ματάρα, μπράβο, έτσι μας ξυπνάς.
και μας βάζει στις κερκίδες. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Πάλι ήρθαν τα παράσιτα στο ραδιόφωνο, ρε γάμο. Τι γίνεται, πάλι ακριβώς το ίδιο σημείο. Α, νόμιζα για πάλι για μας έλεγες ότι πάλι ήρθαν τα παράσιτα. Καθημερινά, 6 με 8 ήρθαν τα παράσιτα, δεν είναι. Τα συγκεκριμένα νόμιζα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο σημείο πια. Α, τα παράσιτα και το τραγούδι λες. Ναι, σωστά. Στην έκκληση, εδώ στην έκκληση είμαι. Σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, θέλω να δει τον Μπάμπι. Ναι, στον Ηρεοκρήτη. Άμα δεις τον ύπνο σου την Μόνικα Μπελούτσι, τι συμβαίνει, άμα συμβαίνει κάτι, άμα κάτι. Ότι δεν θα σκοράρεις ποτέ, ξέρεις. Λες να έχει τέτοια... δεν έχει ειδικευμένα σε, πώς το, σε celebrities. Ναι, μόνο εντάξει, σε αλλά μάλλον αυτό. Ότι... Okay. Και τι πρέπει να δούμε για να πιάσουμε τον Τζόκερ. Αυτό μπορεί να δούμε. Δεν μου λες, έχεις δει ποτέ ποδοσφαιρικό όνειρο. Αγώνα, ας πούμε, ο οποίος να έχει βγει. Γιατί ποδοσφαιρικό σίγουρα θα έχεις δει, δεν μπορεί. Έχω δει ότι βρισκόμουν στο χωριό μου, αλλά είχε και πολύ ξύλο μέσα, δεν είχε μόνο ποδοσφαιρό. Ωραίο. Όλα, όλα. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου είδες δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι, ναι, να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα μας. Κύριε Βάβη, αυτή η εκπομπή με τα όνειρα είναι το κάτι άλλο. Είναι εκπομπή, είναι εκπομπή. Πάρτι μπάτ, έτσι, έτσι. Έτσι, γεια σου Λευτέρη. Αυτό ήθελε να πει. Κορυφαίο μήνυμα από τον φίλο μας τον 965. Αν ήμουν Μάριος ο Σλαμάς θα έλεγα φύγε, χάσου, σε λατρεύω. Είσαι αλήτης, σε λατρεύω όλα αυτά τα κυκλοθυμικά. Ο οποίος μας έχει στείλει μήνυμα ότι αν φας λέει κόκκινη στον ύπνο σου δεν μπορείς να συμμετέχεις, λέει, σε δύο όνειρα μετά. Τι μπορεί. Φαντάζεσαι να δεις το επόμενο όνειρο να είσαι στον μπάγκο, να είσαι στην κερκίδα. Και έτσι, μάρε παιδιά, ύπνος μου είναι. Μπορώ να παίξω, να αλλάξω. Όχι, δεν έχει. Έφαγε στους κόκκινους την προηγούμενο. Σε λατρεύω! Τα λέγει και ο Μάριο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook, if the kids are united, εκεί είμαστε ενωμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4 στη Χαζομάρα. Δεν χωράνε οπαδικά, Ιωάννα μου. Εκεί, και όχι, όχι, με τίποτα. Είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά γι' αυτό. Ότι συναντάμε ψυχούλες, πραγματικά του πρωί έχει ψυχούλες εκεί έξω. Γιατί βιώνουμε και εμείς το προσωπικό μας δράμα, αλλά δεν τον ανεβαίνουμε το Γολγοθά μόνοι μας. Τουλάχιστον το εκφράζουμε. Δεν το κρατάμε μέσα μας, το βγάζουμε προς τα έξω. Λέμε τώρα για Γολγοθά, βέβαια έρχεται Χριστούγεννα. Με ρωτούσε η Ιωάννα τα Χριστούγεννα αυτά τώρα τι θα γίνει στην πόλη, της εξηγούσα τα παλιά τα χρόνια. Τώρα έχουμε περιέλθει σε ένα κλίμα. Έτσι, κατατονία στα παλιά τα χρόνια με Παπαγεωργόπουλο που κάναμε εκεί γύρω στα 36 εκατομμύρια, 40 πόσο ήταν το έλλειμμα του Δήμου, μπορεί και παραπάνω, αλλά τουλάχιστον το γιορτάζαμε, ανάβαμε λαμπιόνια. Δίναμε, πάμε, έπεσε τον Φράγκο να πούμε. Και βγαίνει τώρα ο Μπουτάρης, φέτος νομίζω θα βάλει δέντρο, αν δεν κάνω λάθος, και βγαίνει και δηλώνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ ψιλοσυμφωνώ μαζί του με αυτό που είπε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι, δίνει το νόημα των εορτών. Τι είναι τα Χριστούγεννα για σένα, Ιωάννα μου? Ειλικρινά και φαντασιακά. Όταν ακούς Χριστούγεννα, πες μου, ας πούμε, τρεις λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό, τι θα έλεγες? Πάμε λίγο. Πως είμαστε στο ρουκζούκ, ξέρω εγώ πώς το λένε. Αχ, έβλεπα το fail. Ρωτήσαμε 100 ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έχουν κάνει εκπομπή με τον Μπάμπη Ματμανίδη, τι, πες μου τρεις λέξεις που σηματοδοτούν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, λαμπάκια. Λαμπάκια, τα οποία μας ανάβουν. Ναι, βεβαίως. Φαγητάκι. Έτσι. Και διακοπές. Ξάπλα. Ξάπλα, μάλιστα. Είσαι μέσα στο πνεύμα, είσαι μαζί. Δηλαδή. Θα λέγες. Λευματίζουμε. Θα σου λέγει ο Μπουτάρης αυτό. Θα σε χτυπούσε την πλάτη. Θα λέγει τι, πες μου Χριστούγεννα. Και έτσι, και θα λέγες εσύ λαμπάκια. Άλλο. Φαγητάκι. Ναι. Άλλο μου. Θα λέγες γαλοπούλες τέτοια αυτά. Αλλά όχι. Μπορεί και να χάνεις, διότι ο Κυριτάκης δήλωσε ότι τα Χριστούγεννα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη ειδικά, είναι τα σουβλάκια. Oh. Είναι μια πραγματικότητα αυτά. Τώρα μπορεί κάποιος, ας πούμε, να τους ξύνησε, να τους έκανε, να τους έφερε καούρες και όλες αυτό. Δεν είναι το Χριστούγεννα, αυτό είναι παντός καιρού. Ναι, στα Χριστούγεννα ένα παραπάνω, έχεις δει τι γίνεται, παραμονές που έχουμε φτιάξει νέα Τσικνοπέμπτη.
Όχι. Πώς ζεις, παιδί μου, τι κάνεις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και Πρωτοχρονιάς. Πρωτοχρονιάς τρέχουμε. Πού πάτε, για παιδί να μου. Να κάνουμε δώρα συγγενείς και τα λοιπά. Έχουμε τέτοια. Όπως βλέπεις στις ταινίες είναι χάος. Αλήθεια. Ναι. Δεν τρώτε σουβλάκια. Γιατί όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σφαγή από τη σφαγή των. Εντάξει, γίνεται σφαγή για να γίνονται σουβλάκια του ή άλλου. Αλλά παιδί μου, έχουμε φτιάξει ήδη καινούργιες τσικνοπέμπτες. Έχει γίνει πλέον πατροπαράδοση στη Θεσσαλονίκη. Σε άλλες πόλεις. Και τα σέρα το έχουν λίγο. Αλλά στις άλλες πόλεις δεν πολύ παίζει αυτό. Δηλαδή στην Αθήνα δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Εκεί με τις γαλοπούλες και με τις πουντίνγκες ή ξενόφερτη. Α, πουντίνγκες. Ναι. Τι εδώ, σουβλάκι, σουβλάκι, πατροπαράδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όντως και το υμνούμε και το διασκεδάζουμε κάθε φορά. Και εμείς εδώ στο Λίμπερο σουβλάκια τρώμε. Δίπλα στην Άρξ. Όχι εμείς, στο Λίμπερο συγκεκριμένα. Θα έρθει πρωτοχρονιά παραμονή. Θα είναι πρωτοχρονιά φέτος, θα είναι παραμονή. Και τα Χριστούγεννα θα είναι Κυριακή. Πω, χάσαμε. Δεν θα έχουμε εκπομπή. Ή τώρα μπορεί να μας ακούει κανένας Χρήσανδος και να λέει ποιος σου είπε ότι δεν θα έχεις εκπομπή, αγόρι μου. Θέλεις τόσο πολύ να έρθεις να φας σουβλάκια. Ναι, φέτος είναι παραμονή γιατί Χριστούγεννα πέφτουν 25 πέφτουν. Μόνο από εδώ θα τα ακούσετε αυτά. Νομίζω πέφτουν Δευτέρα τα Χριστούγεννα ή τι σημαίνει και η πρωτοχρονιά πέφτουν Δευτέρα. Ναι, αλλά τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά τι ωραίο τετραημεράκι όμως εκεί για εμάς που δουλεύουμε το πενθήμερο. Δουλεύουμε. Ναι. Μπορεί να έχουμε και τα έκτακτά μας. Για εμάς που ξυπνάμε τέλος πάντων. Δεύτερη μέρα Χριστούγεννα. Δεν δουλεύεις. Τρίτη μέρα Χριστούγεννα. Τρίτη θα είναι Τετάρτη. Εντάξει, κολλάς και όλα σε αυτά. Κάνεις βδομαδούλα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μπορείς να σταματήσεις Παρασκευή. Θα είναι Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα Χριστούγεννα, Τρίτη Δευτέρα μέρα των Χριστούγεννων. Τετραημεράκι. Δεν θα ξυπνήσουμε τις 5 πρωί ώρα. Θα φάμε και τα σουβλάκια μας σύμφωνα με τον Μπουτάρι, αλλά μας κάνει κάτι πατροπαράδοτο να σε βάλει δημόσιες ψιστιέρες, δημόσιες καρβουρνιέρες για να μπορέσει ο κόσμος να αισθανθεί αυτό το άγιο κλίμα, την τσίκνα. Θέλεις να πεις ότι θα είναι δωρεάν τα σουβλάκια. Εμείς τώρα προτρέπουμε εδώ, δεν θα είναι δωρεάν. Είχαμε Παπαγεωργόπουλο, θα ήταν δωρεάν, θα έτρωγε όλος ο κόσμος. Σε χρυσά κουτάλια τραγάμε. Τι να κάνουμε. Άμα είχε ένα σουβλάκι στον καθένα. Δημόσιο και δωρεάν σουβλάκι για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η προτροπή μας εδώ. Πού το χριστιανικό πνεύμα τώρα. Έρχεται η ανάπτυξη. Προλαβαίνουμε να καλλιεργήσουμε τίποτα από αυτά που λέγαμε τις κάναβες. Ναι, ναι, ναι. Να τα αξιοποιήσουμε. Ανθρωπιστική βοήθεια σε σουβλάκια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και βάβη μια ερώτηση. Μπορούμε και σήμερα να πάρουμε τηλέφωνο για την Αναστασία στον κύριο Τσαλτίδη να την κρατήσει την πρακτική. Ναι, ναι, να την κρατήσει. Αλλά νομίζω ότι θα μείνει. Σήμερα, έχουμε ασκήσει πιέσεις και εμείς εδώ σαν λόγο επειδή. Εντάξει. Έγινε, γεια σου. Εμείς, γιατί τι τα έχουμε τα τηλέφωνα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αλίμωρο, γιατί τα έχουμε τα τηλέφωνα. Για να παίρνουμε στο 2310287 και 38. Λευτέρης από τα παλιά σήμερα. Δυστυχώς μόλις άνοιξα. Ναι. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν έχασες τίποτα. Μόνο για σουβλάκια. Για την αγαπημένη μου γιορτή, ναι, τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά παραμονές. Ναι, έτσι. Όπου όντως είναι η νέα το Πέμπτη. Τσίκνα, τσίκνα, τσίκνα. Ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Και στη Φάτνη παίζει να ψήνα να παίξω. Ναι, 100%. Και την παραγωγή στην κατανάλωση. Ναι, και δεν τους οδήγησε τους τρεις μάγους με τα δώρα το αστέρι. Ήταν. Μυρωδιά. Σου λέει εδώ κάτι γίνεται. Ναι, κάποιος. Τα φάγανε και μετά έδωσα τα. Τα δώρα. Κάποιος αυτή η δήλωση του Μπουτάρι μπορεί να τους ξύνει ότι μας ηρωνεύεται, μας κάνει, μας δράνει. Αλλά είναι η πραγματικότητα Θεσσαλονίκη δηλαδή. Σφάλα παιδιά, έχουμε ζήσει Ρουβά, έχουμε ζήσει Δέσμα Βανδύ, έχουμε ζήσει όλα τραγικές καταστάσεις. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές στην πόλη μας και τώρα τίποτα. Τίποτα. Θυμάμαι μια χρονιά που ήταν πολύ ωραία. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά, αν ήταν επί Παπαγεωργόπουλου ή Πάτα, σίγουρα. Ναι, που είχε μπάντες σε όλη την πόλη. Μπάντες τι, ροκ, τέτοια αυτά. Και ροκ και παραδοσιακά. Είχε στάντ σε διάφορα σημεία της πόλης. Ναι. Δεν ξέρω. Όχι, ρε, δεν αποκλείται Παπαγιώργο να τα κάνει αυτά. Παπαγιώργο έκανε ένα ενιαίο. Μην πω ψέματα, Μπαμπ, δεν θυμάμαι. Εντάξει, μην πεις καλύτερα. Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα δεν ήταν Παπαγιώργοπουλος τότε. Πάμε στα πιο σημαντικά. Στα πιο σημαντικά, παρακαλώ. Μπαμπ, μην χαθείτε σήμερα, περάσετε το βαδάρι. Που θα πάμε ανατολικά, ε! Ναι, Εγνατία στο δεξί χέρι. Η θάλασσα βαθιά κάτω θα είναι από δεξιά, οπότε θα μας οδηγήσει. Έτσι. Φιλιά, καλή σου μέρα. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Καλώς το να. Σαν να σε πήραμε εμείς τώρα κάνεις. Τι είναι. Ποιος είναι το Γιώργο και με το χρήμα. Παιδιά, είμαστε από μια εταιρεία. Δεν ξέρω τι παίρνετε εσείς στον κόσμο για να. Μην τα αποκαλύπτεις αυτά. Είμαστε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων. Τι ακούτε 6 με 8 το πρωί.
Πάντως όχι τα μούτρα. Έτσι, ακούμε τσατσαρό μετά. Μπορείς να πεις επίσης. Ναι, φυσικά. Τι λέει, πώς είμαστε. Ήταν και το κλασικό. Η Βανδύ είχε φύγει μέσα από τα τζάμια ή ο Ρουβάς. Όχι τζάμια, ρε, ο Ρουβάς είχε κατεβεί με το τελεφερίκα εκείνο και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Τζάμια, ρε. Όχι. Αυτό το... Όχι, ο Ρουβάς είχε απλά πέσει λίγο πάνω σε ένα κλαδί. Η Βανδύ. Όχι, ρε, έτσι που κατέβαινε ήταν η Βανδύ. Ήταν που έσπαγε τα τζάμια και μπαίνε. Α, ίσως πάνω στη σκηνή. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάσαι, ρε. Και όμως και ήμουν εκεί, είχα πάει στη Βανδύ. Αυτά τα έχετε χρυσοπληρώσει 100 φορές. Ναι, σωστά. Και τώρα τίποτα, να με μια τσίκ να μας αφήσει. Εγώ πρόλαβα το 8, ας πούμε. Πώς δεν είπες, μέχρι και εγώ τα πλήρωσα. Μέχρι και εγώ τα πλήρωσα. Πέραμε βοήθεια ανθρωπιστική από τη Βέρεια. Πώς είμαστε. Πασεραϊκά, ρε φίλε, τι χειρουργείο έφαγε. Ναι, μας φάξανε. Να τα λέμε αυτά. Δύο πενάλτια οι άλλοι. Ρε. Να, καλαϊτζίδης. Να, είδες. Με στα έξω και στα μέσα. Πασεραϊκά, ρε ομάδα, ρε φίλε. Θα σωθούμε, εντάξει, δεν ανησυχούμε. Θα σωθούμε και θα παίξουμε και μπάλα. Έχουμε μια ομάδα διαλύθηκε, ο Χαρναϊκός, άλλοι πέντε μήναν. Ο Γενιακός. Ναι, και πέρυσι έτσι τη βγάλαμε. Και ο Γενιακός θα πέσει όπως πάει. Εντάξει, θα διαλυθεί. Τρεις μετά. Ναι, μετά μένουν τρεις. Εντάξει τώρα και από αυτούς, ποιος. Κανένα Εργοτέλη, όχι, ο Εργοτέλης καλά είναι. Θα βρούμε κάποιον να διαλύσουμε. Και θα σωθούμε. Έτσι. Ερχόμαστε. Έχει συναυλία. Σήμερα το βράδυ, ναι. Θα είσαι εδώ, θες στην πόλη. Συναυλία. Εντάξει, μια συναυλία. Και ναι, μουσικά μην ερχόμαστε. Κάτι κάνει παρεβολές. Γεια σου. Κάτι έπαθε το σήμα. Ναι, μπορεί να με παίρνει πιο νωρί. Έτσι, εντάξει, έγινε. Να σε ξυπνάμε κιόλα. Μα το κλείσει και στα μούτρα. Διότι δεν θα πληρώνει κινητό, να ακούει τις από αυτές μας. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4 με τη συνδρομή, την αρρωγή και την πολύτιμη παρουσία των συστημάτων ασφαλείας VSQ. Συστήματα παρακολούθησης κορυφαίας τεχνολογίας. Σύστημα παρακολούθησης με 4 ασύρματες κάμερες high definition και καταγραφικό από 599 ευρώ. Τώρα μόνο 299. Όταν είστε μακριά από τον χώρο σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και με άμεση αποστολή ειδοποίηση στο κινητό αν συμβεί κάτι στον χώρο σας. Στην Αγνώστου Στρατιώτη 113 στην Πολύχνη και στο τηλέφωνο 2314-035-752. Σιγά σιγά φτάνουμε προς την ολοκλήρωση και της ημερινής μας εκπομπής. Σιγά σιγά ξεκινάμε και εμείς ουσιαστικά να στολίζουμε, και είναι λίγο νωρίς, αλλά έτσι είναι η ανάπτυξη. Τα παλιά τα χρόνια θυμάστε ότι στολίζαμε από τον Οκτώβριο, το καλοκαίρι, 15 Αύγουστο περνούσε, κατεβάζαμε το δέντρο. Ανάβαμε το δέντρο. Καλά, το ανάβαμε το δέντρο. Λες γι' αυτό έχει το πυρκαγιές. Το παρεξηγήσαμε λίγο, ανάβαμε το δέντρο. Εκεί 15 Αύγουστο στις Πελοποννήσους και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν πάλι υπέροχα. Αχ, σταμάτηκε. Μου φτιάχνεις το πρωινό τέτοια ώρα που δεν ξυπνάω έτσι κι αλλιώς. Τι στο φτιάχνω, στο χαλάω, γιατί δεν θα ξυπνούσες. Υπό άλλες συνθήκες. Καλημέρα, άντε να πάρουμε μια γραμμούλα τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρης, από το Βόλο είμαι. Γεια σου, ρε Δημητρό. Από το Βόλο, βέβαια. Ευχαριστούμε που ακούς. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Τώρα έφτασες. Όχι, κατεβαίνω, σ' άκουγα άλλη την ώρα. Καημένο. Θέλω να πάρω στο τέλος για να κλείσω. Έτσι, για να κάνεις αποφώνηση. Να σας τα πόσω, γιατί ο Βασιλιάς τα έχει έτοιμα όλα. Τι έχει. Ο Μπέος. Λαμπάκια, δέντρα, τα πάντα. Καλά, ναι. Λουλούδια έχουμε φυτέψει. Για να τα βάζουμε την άνοιξη, εμείς θα βάζουμε το χειμώνα. Έχετε φυτέψει λουλούδια να μεγαλώσουν να τα πετάτε μετά, στα μαγαζά. Ναι, ναι. Καταλαβες. Δημόσια δωρεάν λουλούδια, τι νομίζεις, έτσι, καλά. Αχιλλέας διδάσκει δημαρχήλικη. Άσχετο που δεν είναι δήμαρχος κιόλας. Ναι, ποιος δεν είναι δήμαρχος. Δεν είναι, ούτε πρόεδρος του είναι, αλλά τέλος πάντων. Ποιος ασχολείται, μωρέ, με αυτά, έτσι. Επίδει να πηγαίνει τρένο. Έτσι, σε φιλούμε, καλό δρόμο, καλή επιστροφή, Δημήτρη μου. Τσάω, τσάω. Αγαπημένος μας ακροατής και ο Δημήτρης, άνευο κατεβαίνει συνέχεια Θεσσαλονίκη Βόλο με το φορτηγό και τι να κάνω, καημένος, ακούει λόγω επειδή. Ακούει. Καλημέρα στην γραμμούλα την τελευταία. Καλημέρα, θέλω να πω. Καλημέρα, καληνύχτα, τα λέμε από τις 6 παρά. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Ναι. Και καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είχες να πεις. Γεια σου, yeah, Λευτέρη. Τσάω. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ολοκλήρωση. I fought the law. Yes. Θα φάω the law. επιλογές. Θα φάμε τώρα. Πάμε να φάμε, δεν λες τίποτα, έτσι. Αποχωρούμε δυναμικά, κυρίες και κύριοι. Σας εγκαταλείπουμε. Ιωάννα μου, μπορείς να αποχαιρετήσεις το κοινό σου. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Κοινό. Και...
Μη το ξέρουμε κόρφο. Ότι περάσατε καλά. Εντάξει. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, αύριο δηλαδή. Εσείς. Εσύ. Εσείς, εγώ, τότε. Τότε. Γεια σας. Ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσαο.